Καλησπέρα, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Ονομάζομαι Σταύρος Κόλκας, είμαι ένας ταπεινός, πλην τίμιος δημοσιογράφος. Είναι έτοιμο να πέσει το μικρόφωνο σου με αυτό που λες τώρα. Είναι έτοιμο να πέσει το μικρόφωνο σου, ωραία. Δες το πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι. Τι έπαθε. Άσε από τι τόσο βαροφανές ύφος και πες, είμαι ο Σταύρος Κόλκας. Δεν είμαι ταπεινός. Είμαι ο Σταύρος Κόλκας. Τι είναι αυτό πρωί-πρωί, ρε παιδιά, είναι είμαστε δυνατόν. Ναι, πω. Καταλάβατε τι βλέπαμε από το Κοτόπουλο. Εγώ νόμιζα ότι ήταν άλλο πράγμα. Ήμαρτο, ναι. Στο κανάλι του Πρόεδρου κάτι δεν πάει. Δεν κάνουμε ζωντανά ζάπινγκ, κάτι άλλο κάνουμε ζωντανά. Πολύ κακό. Δεν κάνουμε ζάπινγκ. Σκάλωσα λίγο, λέω τι βλέπω, ρε εσύ. Ποπ. Τέλος πάντων. Είδαμε την κοντρική του Κοτόπουλου. Ενό Κοτόπουλου. Για 10 δευτερόλεπτα, δηλαδή. Δεν άλλαξε πλάνο. Τη ζαρωμένη νεκρή κολοτρυπίδα ενό Κοτόπουλου. Στο κανάλι του Πρόεδρου. Μόνο εκεί. Μα κόλλησε τα μάτια μου. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμο τι είδαμε. Εντάξει, ναι. Το μεταξύ τη από το κεφάλι σου είναι δίπλα ακριβώ. Ακριβώ δίπλα. Δηλαδή με το που γύρισε. Τέργεζα. Εγώ το είδα φάτσα κάρτα, ναι. Τέλος πάντων, να σε ενημερώσω το κοινό μας ότι έχεις γενέθλια σήμερα. Εννοείται ότι έχω γενέθλια, το ξέρει το κοινό μας. Ενημερώνεται. Ξέρεις γιατί το κατάλαβα. Βγήκα έξω και είδα τσιμνής και έτρεχε ο κόσμος με λουλούδια στα χέρια. Ναι, αγκάλες. Ναι, χαρές τέτοια. Λύσε το κάνεις, αγάπη. Λύσε το κάνεις. Χαμήλωσε λίγο. Πω, αυτός έχει κολλήσει τώρα. Ναι. Καταρχάς, θυμίσου λίγο. Μόνο αυτό σου λέω, μη κουβέντα. Σε κρατάω στο χέρι. Μόνο αυτό, εντάξει. Αλήθεια, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Δεν λέω. Συνέχισε αγαπητό να τα λες. Είδα ένα εκβιασμό που είσαι στα μάτια μου. Δεν θα πω γιατί μπορώ να το κρατήσω στο χέρι και να απεξάμεινω με αυτό που έχω. Οπότε δεν. Συνέχισε αγαπητό. Είναι δυνατό χαρτί. 100 ευρώ. Ανέβα. Τι ανέβα, μωρή. Τι είναι, εντάξει, δεν το μάθεις ποτέ. Αγάπη, μπορεί λεφτά, να έχει κάνει όμως μεγάλη πατάτα. Τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Τα ξέρεις. Ας αλλάξουμε θέμα. Μίλησε το. Θέλω παραπάνω, ανέβα. Αγάπη, δεν σε έχω τόσο φθηνή. Για 100 ευρώ. Θα υποφέρεις μετά. Έλα, έλα. Δεν τόσο, μην τόσο πει. Κοίτα. Με 100, με αυτό εδώ στο λέω εκτός. Με 3 τέτοια στο λέω εδώ στον αέρα. Και σου δίνω ένα 100. Τι έκανε ακριβώς. Και θέλει 300 στάρικα αυτή. Δεν έχεις ιδέα. Είναι μυθική. Είναι μυθική. Είναι άλλο άνθρωπος ο... Αυτό το έχω κάνει εγώ, εντάξει, δεν είναι κάτι, όχι. Εγώ το έχω κάνει μικρό. Α, είδες. Τέλος πάντων, να σου πούμε ότι ξεκινήσαμε τα γενέθλια, ωραία. Ναι. Το καμάρι του ΠΑΟΚ 24. Ο ιδρυτής, ναι, καλά τα λέει. Διευθυντής. Owner, τέλος πάντων. Χτυπάνε τηλέφωνα, τέτοια χαμός. Το καθαρό μυαλό στις δύσκολες στιγμές. Η ψυχραιμία. Δεν είπα εγώ για ψυχραιμία, είπα για το καθαρό μυαλό. Καθαρό μυαλό πάντα έχω. Ακούει και όσο και να είμαι θολωμένος. Α, ναι. Πάντα. Αυτό είναι το ατού μου. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, κάτσε καμιά κέντα την Πέμπτη που δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε και βγούμε post-game στο ΠΑΟΚ TV. Θα έχουμε μία ψυχραιμία, πιστεύω. Βάλανε εμένα και τον Βασιλόπουλο. Οι δύο πιο ψυχραιμοί. Εντάξει, οι επιτυχημένες συνταγές δεν χαλάνε. Καλά μας πήγε την Κυριακή. Θα έχουμε το ίδιο πρόγραμμα. Πάλι ο Αντρέα θα είναι σχολιαστής. Δεν ξέρω, θα ανακοινωθεί. Ωραία. Δεν είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε τίποτα. Τεχνικές λεπτομέρειες βελτιώνονται για να είναι πιο εύκολη η ζωή του τηλεθεατή. Ετοιμάζεται και app, διάβασα. Θα γίνει αναγκαστικά. Ωραία. Δηλαδή το Netflix δεν έχει. Το ΠΑΟΚ TV γιατί να μην έχει, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Σωστό. Σωστό, πολύ σωστό. Το ετοιμάζεται είναι μια κουβέντα. Έχει μπει σε μια ροή το πράγμα. Είναι στα σκαριά. Στα σκαριά. Το να ετοιμάσεις ένα app για τέτοιες υπηρεσίες δεν είναι κάτι απλό. Δεν πάμε, έλα, φτιάξει τον πρώτο όροφο, πέτα λίγο μπετό, κάνει λίγο έτσι. Έλα, παιδιά, στήριστε και βγαίνουμε. Ναι, είναι και μια διαδικασία, εντάξει, οκ. Ναι, okay. Είναι κάτι που δεν είναι απλό. Ναι. Απλά θα σε κάποια φάση θα γίνει και αυτό και θα είναι πιο εύκολη η ζωή όλων. Θα πηγαίνει ο Ζαντεβουδάκη με την κόμενα. Θα έχει το κινητό και καλά. Τσουπ. Και καλά, τσουπ. Βλέπω και τον αγώνα. Θα βλέπω και τον αγώνα με το δεξί το μάτι. Αυτά μπορεί να το κάνει με την Νόβα. Όχι, ρε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ή τέλος πάντων, όπου και να είσαι, ανοίγεις τηλεφωνάκι, βλέπεις τον αγώνα. Ακριβώς. Να σου πω ότι δώρο θα κάνεις στον κόσμο. Εγώ. Ναι. Εγώ γιορτάζω, πρέπει να μου κάνει. Τι λες, ρε, όταν πηγαίνεις σε ένα πάρτι, δεν ετοιμάζεις δώρο και δίνεις στους καλεσμένους σου. Ναι.
Πολύ τηλεόραση για την αγάπη. Συγγνώμη, χαλάω. Εγώ το έκανα σε όλο το πάρτι πάντω. Αντίθετο γίνεται. Εγώ κερνάω ταξίδια, δεν κάνω. Όχι, εγώ αλήθεια έκανα δώρα. Τέλο πάντων, εσύ θα κάνει δώρο στον κόσμο. Τι είσαι το Ρούντοφ, αυτό λαφάκι. Τι είσαι ακριβώ. Ρε, θα κάνει δώρο στον κόσμο, σου λέω. 5 εισιτήρια. Α, δεν ξυπνήστε, ρε παιδιά. Εγώ θα κάνω. Ήρθανε. Δημήτρη. Το Δημήτρη, ρωτά. Αυτό είναι. Καθαρά Δευτέρα. Τα εισιτήρια για τη Σλόβαν λες. Ναι. Από αύριο μεθαύριο. Όχι, από αύριο νομίζω. Τετάρτη. Μεθαύριο είναι το παιχνίδι. Ναι, δύσκολο, αύριο, αύριο, μην βιάζεσαι. Ναι. Θεσσαλονίκη είμαστε, όλα χαλαρά. Λοιπόν, κάνεις δώρο στον κόσμο 5 εισιτήρια. 5 εισιτήρια για το μάτς με τον Πανιόνιο. Την Κυριακή, Πανιόνιο, την Κυριακή στις 7 στο γήπεδο της Τούμπας. Σε FM κενό. Με αποφολή. Έχει αποφολή ο Νίκος. Έχει κόκκινη, ναι. Τι έλεγα. FM κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανιόνιος Κυριακή στις 7. Στο ωραιότερο γήπεδο του κόσμου. Και το πιο ποδοσφαιρικό. Εννοείται. Εντάξει. Μπορεί, λίγο έχει, εκεί, μπορεί ναι. Να έχει ένα-δύο πιο ποδοσφαιρικά, αλλά είναι μέσα στα top 3. Νομίζω ότι η λάβα της Τούμπας θα καλύψει τα πάντα στο διάβα της. Πλησιάζει το παιχνίδι με την Σλόβαν. Τώρα φτάνει λίγο το χαβαλές. Ναι, αυτή, λίγο λαδάκι, παιδιά. Λίγο λαδάκι για την καρέκλα. Δεν είναι κακό. Ναι. Μη διαλυθεί μόνο. Δεν έχει να κάνει με τη διάλυση. Έχει να κάνει με την. Με τη διάλυση. Λες να είναι μήνυμα. 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 Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας στον Άκη που ήταν και εδώ. Κουνήσου λίγο να το δούμε. Κουνήσου, έτσι κάνε λίγο. Έτσι. Τέλος πάντων, τα πράγματα σοβαρεύουν. Ξέχωρα αν δεν μπορούμε εμείς να σοβαρευτούμε σε πρώτη φάση. Είναι τι γενεθλιάζουν οι άβρα σου. 44 φτάσαμε. Σοκ. Εμπειρία, ωριμότητα. 44 μου θυμίζει άρθρο. Πάντα αυτό έχω στο μυαλό μου. Δεν είναι πολύ καλό. Άρθρο 44. Ναι. Τώρα είναι και κόλκα 44. Και οι τίτλοι του θρύλου, η Παντελονάτη. Α, είναι και αυτό. 44. Βασικό αυτό. Οι 37 ψηφισμένοι. Τέλος πάντων, ναι, το ξεπερνάμε και αυτό. Η κατάσταση σοβαρεύει. Σοβαρεύει. Η ομάδα πρέπει κανονικά να κάνουν όλη γιόγκα εκεί μέσα. Αυτοσυγκέντρωση, αυτοσυντήρηση, αυτοέλεγχος, αυτό ξέρω εγώ. Μαστίγωμα. Αυτομαστίγωμα. Πατάμε κανένα καλφάκι έτσι, αλαφακίδης φάση. Για να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ κομβικά. Είναι πάρα πολύ κομβικά για το μέλλον του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ κομβικά για την ισορροπία του Financial Fair Play. Είναι πάρα πολύ κομβικά για την ενίσχυση της ομάδας από εδώ και στο εξής. Είναι πάρα πολύ κομβικά για την αύρα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, αφού αν δεν τα καταφέρει, θα έχουμε στην πενταετία τρεις αποτυχημένες, άκουσα αποτυχημένες χρονιές. Και θα συμπληρώσω και για την ισορροπία της ομάδας, γιατί με ένα μάτς τη βδομάδα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό, Στέργιο, το κάναμε και πέρσι. Ουσιαστικά ένα μάτς τη βδομάδα παίζαμε. Ή το άλλο τα παρατήσαμε. Εντάξει. Ναι. Τώρα τι να λέμε. Ωραία. Μας έχει φύγει η τρέλα του να πάρουμε ένα πρωτάθλημα. Πήραμε δύο, το ένα μέτρησε. Τώρα πρέπει λίγο με καθαρότερο μυαλό να προσεγγίζουμε το τι θέλει και τι χρειάζεται ο σύλλογος. Τα λάθη που γίνανε στο πρώτο παιχνίδι θα πρέπει να σβήσουνε. Γιατί στην Ευρώπη πλέον ο ΠΑΟΚ αρχίζει και χάνει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική. Αρχίζει και έχει βαθμολογίες οι οποίες δεν τον τιμούν καθόλου. Και μετά τώρα έχετε μια κλήρωση με τον Άγιαξ και θα έρθουν και άλλες τέτοιες με δύσκολες ομάδες. Δυσκολεύεις τον εαυτό σου, έρχονται δύσκολοι αντίπαλοι. Επίσης θέλω να πάω στο Old Trafford. Υπάρχουν και αυτά τα θέματα. Όχι στο Anfield. Champions League πέσει. Θα σε στεναχωρήσω, αλλά οι κληρώσεις του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη είναι πάντα. Ναι, θυμίζουν λίγο βασιλιάτικα ύλα. Εγώ σου πέσα λίγο. Τα μπαλάκια, ο Στέλιος ο Καζαντζίδης είναι. Ναι, εγώ θέλω σε Βίλη. Θέλω μια Πορτογαλία. Δεν θα έρθει. Πορτογαλία, οπότε Πορτογαλία, τι να πάει. Εγώ θέλω Πορτογαλία. Επειδή είναι όλες ένα και ένα Μίλκο. Δεν θα πα στην Πορτογαλία. Εγώ θέλω Πορτογαλία λοιπόν. Εσύ θες όλο το τράφοντο, οκ. Δεν θα έρθουν αυτά λογικά. Αλλά ας περάσει από και βλέπουμε. Ναι, τέλος πάντων. Δεν έχουμε περιθώρια πλέον, παιδιά. Και τα πράγματα είναι απλά το πώς προσεγγίζουμε το παιχνίδι. Το προσεγγίζουμε με ηρεμία, καθαρό μυαλό. Δεν συγχωρούνται λάθη. Δεν συγχωρείται πανικός. Παίζει ο ένας για τον άλλον, με καλές αποστάσεις, με ουσία.
Δεν ψάχνουμε το κάτι παραπάνω, ψάχνουμε την ουσία. Όταν έχουμε καλύτερη επιλογή, δίνουμε την καλύτερη επιλογή. Εντάξει. Και δεν πεθαίνουμε τους χαφ. Δεν τους πεθαίνουμε. Το πρόβλημα της ισορροπίας είναι το βασικό που πρέπει να λύσει ο Αμπέλ Φερέιρα. Το ξέρει και ο ίδιος. Η ομάδα δεν έχει ισορροπία αυτή τη στιγμή. Είναι λογικό μετά από 3 επίσημα παιχνίδια, 4. Ωστόσο, κάπου εδώ τα ψέματα τελειώνουν και πρέπει να πάρει η ομάδα το αποτέλεσμα που θα την περάσει στους ομίλους του Europa League. Ένας Σουηδός διαιτητής που βάλανε πάλι αυτή η UEFA Mafia μας είχε παίξει με την Κράση όταν μας είχε πάει πριν ο Κορδέλα. Δεν και το αυτός, λέει καλό σημάδι αυτό. Και αυτό ένα λίγο bullying, λίγο διακριτικό στην αρχή. Και δεν είναι μόνο να θυμάσαι Σταύρο το πέναλτι στον Μπερμπάτοφ στο 89 που δεν το έδωσε. Μιλάμε για πολύ κλωτσοπατινάδα ατιμωρησία στο φουλ. Σε εκείνο το 0-0 με την Κράσνοντα. Κοίτα, άμα δούμε ότι δεν τιμωρεί, βαράμε κι εμείς. Ναι, αλλά μας έρθει να σε τιμωρεί. Είμαι εδώ και θα φανεί όμως. Γιατί όμως έγινε ξανά αυτό και εσύ τιμωρήθηκες. Ναι. Ναι, εδώ είναι τούμπα όμως. Δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνει. Δηλαδή, ο άλλος ο Κροάτης το έκανε στην Μπρατισλάβα. Ναι. Εδώ δεν μπορεί να το κάνει και τόσο εύκολα. Έχει και την πίεση του κόσμου. Ναι, ούτε μπορεί να σου κάνει. Ο κόσμος πρέπει να είναι ψηλιασμένος ότι τα πράγματα είναι κάπως με αυτούς. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει στοχευμένο κυνήγι στον ΠΑΟΚ από συγκεκριμένους κύκλους και από τον Όθο. Από εκεί. Δεν είναι τυχαίες τρεις διαιτησίες. Εντάξει, στο ΠΑΟΚ Άγιαξ κάποια σπόρια μετά το 2-1 τα πήρε ο Άγιαξ. Στο Άγιαξ ΠΑΟΚ πλέον ο Κορδέλα και ο Μπέμπεκ για μένα κάνει αλήτικη διαιτησία στην Πρατισλάβα. Αλήτικη. Ναι. Δεν φταίει μόνο αυτό που ο ΠΑΟΚ έχασε. Ο ΠΑΟΚ έχασε επειδή ήταν καθυστερημένο στις καθυστερήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ έχασε γιατί δεν κοντρόλαρε το ρυθμό στο 90 να περάσουν τα 6 λεπτά και να πάρει το 0-0 και να φύγει. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό έχασε ο ΠΑΟΚ. Στην Πρατισλάβα. Όχι ήταν καλύτερη η Σλόβαν, δεν υπήρχε η Σλόβαν μέσα στο παιχνίδι. Καθαρή φάση, μια μισή. Τόσο, αντί δύο. Εντάξει. Και αν δοθεί η κόκκινη και το πέναλτι στον Μπέλκα, είναι άλλο παιχνίδι. Αλλά θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Δεν είναι δικαιολογία αυτό για την ρεβάνς. Πας, παίζεις, κάνεις τη δουλειά και πας σπίτι σου ήρεμος. Δεν παίζεις, δεν κάνεις τη δουλειά, δεν είσαι ήρεμος μετά σε καμία των περιπτώσεων και ξενερώνεις και το κοινό σου, το οποίο ναι μεν αντιλαμβάνεται τι παίζεται παρασκηνιακά, αλλά από την άλλη δικαιολογημένα δεν θα σου συγχωρήσει το τι έκανες στην Πρατισλάβα σαν ομάδα που ήσουν αλλού για αλλού και κυρίως για εκείνο το εξάλεπτο. Αυτά είναι ολίγης. Πολύ σημαντικό, ναι. Από ποιον το πιάσεις. Αυτά είναι ολίγης. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε παραπάνω. Υπάρχει μια περιέργεια για το πώς θα προσεγγίσει ο Φερέιρα το παιχνίδι. Σίγουρα Κατουρί και Άκπομ θα ξεκινήσουν, αυτό δεν το συζητάμε. Νομίζω ο Λιμνιός θα ξεκινήσει. Ο Λιμνιός πιστεύω και εγώ αντί του Ζαμπάρ. Κοίτα, εγώ θα έκανα αυτό που είπα και χθες. Ναι. Με Ζαμπάρ αριστερά και Μπίσεσβα. Με Ζαμπάρ αριστερά, δεξιά το Λιμνιό, Μπίσεσβα στο 10 και τον Μπέλκα θα τον έφεραν στο παιχνίδι στο 55-60. Ναι. Δηλαδή να εκμεταλλευτώ τις δυνάμεις του Μπίσεσβα όσο πρέπει. Μπας και κάνω τον γκολ του 1-0 και φέρω τη σειρά εκεί που, ναι, ναι, ναι. Εκεί που θέλω. Ωραία, και μετά όταν ο Μπίσεσβαρ κλάνει ποδοσφαιρικά, γιατί αυτό συμβαίνει μετά το 60, ναι, να βάλω τη φρεσκάδα του Πέλκα και την έντασή του για να πιέσω, να κλέψω μπάλες, να κάνω το 2-0, να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Εγώ αυτό θα έκανα. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Φερέιρα έχει μια νέα ομάδα. Καμιά φορά κάνουμε εμείς τους έξυπνους, γιατί ξέρουμε τον ΠΑΟΚ και εδώ και 20 χρόνια πώς εξελίσσεται, τι κάνει, τι δεν κάνει κτλ. Ο Φερέιρα είναι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος τώρα μαθαίνει την ομάδα του. Μπήκε στην ομάδα την πρώτη μέρα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Εντάξει, και προσπαθεί να βάλει 5 πινελιές σε μια ομάδα που έπαιζε αλλιώς. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι εύκολο για αυτόν. Παραδείγματος χάρη η αλλαγή του Μίσης προχθές. Ναι. Η αλλαγή του Μίσης προχθές έγινε στη λογική που δεν είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή μπαίνει τρίτο χαφ, νομίζεις θα το κάνει 4-3-3, δεν το κάνει 4-3-3. Ωραία, το κάνει, αφήνει τον Μίσης εκεί που κινούνταν τον Μίσης. Ναι. Εντάξει.
Και μου κλείνει τον Πέλκα βασικά και τραβήξε τον Πέλκα ύστερα. Ωραία. Και έβαλε παίκτη που θα του διατηρήσει ένα κομμάτι της ενέργειας που την έχει ανάγκη σε εκείνο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σε αντίθεση με το δίδυμο Σβιντέσκι Άκπομ που δοκίμασε π.χ. στην Πατισλάβα, το οποίο ήταν λίγο αποκαρδιωτικό, είναι η αλήθεια. Ναι. Σιγά σιγά και ο Φερέιρα μαθαίνει τι πρέπει να κάνει, πώς να λειτουργεί. Το σημαντικό για έναν προπονητή είναι να μην έχει αιμονές. Δηλαδή, αν κάτι δεν σου πάει, αγόρι μου, δεν σου πάει. Μπράβο στο Φερέιρα που το είδε και δεν το ξανά έκανε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πρέπει να δούμε. Εγώ θα σκεφτόμουν να αλλάξω και τον έναν χαφ. Τον Εσίτη, δηλαδή, ας πούμε. Τον Εσίτη, για να ξεκινήσω με Μίσιτς. Γιατί αυτή δημιουργικά δεν είναι κάτι συγκλονιστικό και το Μίσιτς το χρειάζομαι δημιουργικά. Με τον Καντουρί. Και θα έβαζα τον Εσίτη επίσης όταν θα βάζω τον Μπέλκα για να ανεβάσω την ένταση της ομάδας. Και τη δύναμη. Ναι, δεν νομίζω να το τραβήξει τόσο. Υπάρχει και το ενδεχόμενο παράτασης, εντάξει, πρέπει να το ξέρουμε. Φυσικά αυτό. Υπάρχει. Ναι. Δεν ετοιμάζεις μία ενδεκάδα μεθαύριο, ετοιμάζεις ένα πλάνο, ένα σενάριο. Ναι. Έτσι είναι όλα τα παιχνίδια βασικά. Σενάρια ετοιμάζεις. Απλά στην προκειμένη περίπτωση είναι δεύτερο παιχνίδι playoff. Μπορεί να χρειαστεί παράταση, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν φαίνεται πολύ εκεί. Πιθανό, αλλά σίγουρα είναι στο παιχνίδι μέσα. Τι δεν φαίνεται πολύ πιθανό, το 1-0. Ναι. Το πιο πιθανό από όλα φαίνεται. Εγώ άλλη άποψη. Νομίζω ο ΠΑΟΚ δύσκολα θα μείνει μόνο στο ένα γκολ. Το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κρατήσει το 0 παθητικό μέχρι τώρα ποτέ, εντάξει. Πάλι αυτό το γκολ που τρώει για την ψυχολογία με τον Πανετολικό είναι κακό. Αλλά θα τη βρει την ισορροπία του, δεν είναι θέμα. Είναι λογικό σε έναν βαθμό. Απλά τα παιδιά πρέπει να είναι σοβαρά. Από τον Πασχαλάκη, τον Βαρέλα, τον Κρέσπο, που δεν είναι στα καλύτερά τους. Ναι. Να συνέλθουν, λίγο να φτωχαστουκίζονται κάτι να κάνουν τέλος πάντων για να συνέλθουν. Να ηρεμήσουν γενικά βασικά. Ναι. Ή να αρχίσει ο Βαρέλα στα ποδητήρια τα motherfucker που χτυπάει τότε. Ναι, ναι. Δεν βρίζουμε αγγλικά στον αέρα, μόνο ελληνικά. Α, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, ναι. Ναι. Επίσης είναι τεράστια η απουσία του Μάτους. Πρέπει να την υπολογίζουμε και αυτήν. Ναι, όντως. Α, δούμε. Σοβαρότητα. Γενικά, αυτό που καταλαβαίνω το Φερέιρα είναι ότι δεν είναι ο προπονητής που θα δείξει την 11 σήμερα. Που είναι η πιο σημαντική προπόνηση, γιατί okay, αύριο είναι η τελευταία για αυτή. Ναι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι το στυλ ότι, δηλαδή και την προηγούμενη εβδομάδα, ανακατεύω τράπουλα, σου δείχνω ότι μπορεί και να μην ξεκινήσει και δίνω σε άλλον ελπίδα για να είναι όλοι έτοιμοι και τελευταία στιγμή επιλέγω. Κάπως έτσι. Οπότε νομίζω ότι η εικόνα θα έχουμε κατευθείαν. Κόβεται τα πόδια του άλλου. Ναι, να σου πω κάτι αυτό. Όμως είναι καλό, γιατί έχει λίγο την λογική. Όλα ότι... έχουν τα καλά και τα στραβά του. Ναι, ναι, να σου πω. Αν εγώ είμαι προετοιμασμένο. Να παίξω και δεν παίζω, θα μου έρθει κάπως. Ναι. Αλλά αν θεωρήσω ότι όπα, γιατί έμεινα στην προπόνηση, έτσι θα δείξω κάτι παραπάνω για να παίξω. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Όχι, εγώ συμφωνώ με αυτό. Εγώ. Διαφωνείς μαζί μου. Ναι, δεν γίνεται διαφωνείς μαζί μου, αγάπη. Πώς θα το κάνουμε. Γίνεται πέρα το ρίσκο, ωραία. Ναι. Εγώ συμφωνώ. Γιατί είναι εσύ, για αυτό που σου λέω. Ότι μπορεί να. Αγάπη, καλύτερα να είσαι έτοιμος, να ξέρεις ότι θα παίξει. Και εγώ να μην. Ωραία, περίμενε λίγο. Και εγώ που είμαι στον πάγκο να είμαι συνειδητοποιημένος ότι θα είμαι παίκτης ρολίστας. Γιατί αν γίνει το ανάποδο, εγώ που είμαι στον πάγκο δεν θα είμαι προετοιμασμένος να ξεκινήσω και θα μου έρθει κάπως και εγώ που δεν ήμουν να παίξω, που ήταν να παίξω και δεν παίζω, μου γυρνάει το μάτι. Καταρχάς μπερδεύτηκες. Δεν μπερδεύτηκα, το έσωσα μετά. Ναι, όχι, δεν το έσωσα. Εγώ είμαι με Φερέιρα σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, του Λουτσέσκου το ξέρω, ξέραμε τώρα κάθε εβδομάδα. Τι πήρες του Λουτσέσκου, θύμισέ μου. Πήρες για πρωτάθλημα και ναι, θύμισέ μου κάτι άλλο. Κύπελα. Κύπελα δύο πρωταθλήματα. Ρε, άλλο αυτό. Δεν υπάρχει άλλο αυτό. Είναι η λογική του όμως εκείνη. Δηλαδή, ο Σάντος δείχνε... το έκανε, ο Λουτσέσκου το έκανε. Δηλαδή... Ναι, ο Λουτσέσκου σου δείχνει η δεκάδα στην ομάδα. Ξέρεις ποιος δεν το έκανε. Περίμενε να κλείσω το πρωτάθλημα. Ο θειός του. Εντάξει, οκ. Τι, οκ. Μέχρι τώρα είναι έτσι ο Φερέιρα, δεν ξέρεις πώς το πάει. Δεν δείχνει δεκάδα. Βλέπουμε ότι αυτή είναι η λογική του. Δεν δείχνει σε εμάς ενδεκάδα. Μπορεί οι παίκτες να ξέρουν. Ναι, απλά του Λουτσέσκου η λογική ήταν ότι ακόμα και μέσα από στημένα την προηγούμενη της προπόνησης φαινόταν το σχήμα. Με τώρα δεν φαίνεται. Προφανώς και γίνανε τα τέτα. Απλά δεν φαίνεται στο πλαίσιο της προπόνησης τόσο ξεκάθαρα όπως ο Λουτσέσκου. Ναι. Δεν βάζουμε σύγκριση, απλώς σου λέω τι γίνεται. Ναι. Για μένα σωστό. Ναι. Okay, καθένας έχει την άποψή του. Θα πάμε στο διάλειμμα σιγά-σιγά, αφού θυμίσουμε ότι δίνουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο την Κυριακή. Ναι, προσφορά του Σταύρου Κόλκα για την γενέθλιά του. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο. Στο 54526 το στέλνετε. Ναι, με τον Βελουχιώτη για μέρα έχω γενέθλια. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Τι, πολλά έχουν γίνει σαν σήμερα. Τι γίνεται. Καλημέρα. Σήμερα, γενέθλια. Καλημέρα με το Verbum, τι γίνεται, πότε θα μπει στην ομάδα. Χαιρετίσματα έχεις, φίλε. Δεν θα αργήσει. Από τη διακοπή και μετά. Ναι. Σιγά σιγά.
Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Έχουμε μια συνέντευξη κανονίσει, αν όλα πάνε καλά, μετά ακριβώς από τις 12.30. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια συνέντευξη. Εδώ είμαστε. Δεν μου λένε τι έχει κάνει ο Στέργιος. Δεν αλλολουφιανεύονται. Μας εκδιάζει η αγάπη, είναι φοβερό. Δεν αλλολουφιανεύονται. Είναι φοβερό. Μας εκδιάζει η αγάπη. Έχουμε τον καλεσμένο μας. Τον έχουμε, ναι. Έχουμε τον καλεσμένο μας που δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Πανετολικός, τον Μάκη τον Πελεμόνη. Καλησπέρα, πρόεδρε, από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Πώς είστε βασικά, επιστρέψατε κανονικά, γιατί πρέπει να φύγατε απευθείας, ε? Ναι, φύγαμε αμέσως, όλα καλά. Εντάξει, όλα καλά. Η Ιόνια οδός βοηθάει πλέον, νομίζω. Είναι πιο εύκολος ο δρόμος, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί κάποτε εμείς για να έρθουμε στο Αγρίνιο θα πρέπει να ξεκινήσουμε δύο μέρες πριν. Το ίδιο και εσείς για εδώ. Ευτυχώς πλέον γίνανε οι δρόμοι. Ανάπτυξη. 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 Πρόεδρε, είδαμε μια ομάδα πολύ στρωτή που να θέλει να παίξει στρωτή για τα δεδομένα, καινούργια ομάδα εντελώς, που θέλει να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο, να χτίσει επιθέσεις από πίσω, με πολλά νέα παιδιά, με πολλά παιδιά δικά σας project, και σε μια έδρα που πάρα πολύ δύσκολη, πάω και να χάσει 1,5 χρόνο στην Τούμπα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είστε ικανοποιημένοι από το πρώτο δείγμα? Ναι. Αρκετά. Αρκετά. Αυτό που είπατε, αυτός ήταν και ο στόχος μας. Mm-hmm. Να δημιουργήσουμε μια νέα ομάδα. Βέβαια, αλλά να παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Όχι ποδόσφαιρο σκοπιμότητας. Να το ευχαριστιόμαστε και εμείς και ο κόσμος και οι φίλαθλοι που το παρακολουθούν. Είμαστε ακόμα, περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Δεν είναι εύκολο. Γίνανε πολλές αλλαγές. Όχι μόνο σε ποδοσφαιριστές και μάλιστα νέο σε ηλικία, αλλά και στο προπονητικό team. Επομένως ακόμα περιμένουμε, και το ευχάριστο για μας ήταν ότι σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι με μια τέτοια ομάδα δείξαμε, νομίζω, χαρακτήρα, και αυτό μας κάνει να αισιοδοξούμε για τη συνέχεια. Αν τα βάλουμε λίγο κάτω, ήταν ένα καλοκαίρι πάλι τρικυμία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αρκετές ομάδες μέσα σε αυτές και εσείς δεν ξέρατε τι τηλεοπτικά θα έχετε, πώς θα κινηθείτε. Άλλα διαβάζατε τη μία, άλλα την άλλη. Σας επηρέασε καθόλου το γεγονός αυτό? Αρκετά. Αρκετά μας καθυστέρησε σε κάποιες δημοσιογραφές, όταν υπάρχει αδερφαιότητα για το τηλεοπτικό, το οποίο είναι το βασικότερο έσοδο για όλες τις ομάδες. Για όλες τις ομάδες. Το σημαντικότερο. Όταν υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα και χωρίς λόγο μάλιστα, γιατί αυτή τη φορά εμείς είχαμε υπογεγραμμένο συμβόλαιο και δεν περιμέναμε μια τέτοια εξέλιξη, μας καθυστερεί και στον προγραμματισμό μας πάει πίσω. Έχετε αντιληφθεί γιατί κάθε χρόνο υπάρχει μια κρίση μέσα στο καλοκαίρι στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Μήπως είμαστε βιτσιόζοι τελικά σαν... Νομίζω εμείς με χίλιους δύο τρόπους και μέσα στα αρμόδια όργανα, δηλαδή στο Συμβούλιο της Λίγκας, και με ανακοινώσεις το έχουμε αναδείξει το πρόβλημα, και νομίζω όλοι το ξέρουμε, όμως κανένας δεν ασχολείται με αυτό. Και κυρίως δυστυχώς οι μεγάλες ομάδες. Οι οποίες νομίζω ότι ζημιώνονται περισσότερο και από εμάς με αυτό που κάνουμε. Αναλογικά λέτε. Εντάξει, είναι προφανές ότι ο συνεταιρισμός είναι στα λόγια συνεταιρισμός. Εντάξει, δηλαδή... Δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ. Έχει αποδειχθεί το τελευταίο διάστημα με αρκετούς τρόπους. Θέλω να πω ότι γίνεται μια προσπάθεια σημαντική από τον πρόεδρο της Λίγκας. Ο Μινάς ο Ισάντου προσπαθεί να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο και δυστυχώς κάποιες φορές δεν βοηθούμε και εμείς οι υπόλοιποι. Πώς να είναι εύκολο όταν κάποιος δεν θέλει να συνεταιριστεί σωστά, εντάξει, είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Επιστρέφουμε στα δικά σας. Εγώ είμαι πάντα φαν των ομάδων που επιλέγουν το δύσκολο δρόμο, το να παίξουν κανονικό ποδόσφαιρο, να δημιουργήσουν υπεραξίες, να μην πάνε στη σκοπιμότητα, αλλά στο ενδεχόμενο να μην βγουν τα αποτελέσματα. Θα υπάρξει αυτή η υπομονή? Όχι, θα προσπαθήσουμε, ξέρετε. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Η πίεση πολλές φορές ξεπερνά και τη θέλησή μας. Αλλά δεν νομίζω ότι θα βρεθούμε σε αυτό. Είμαστε από τις ομάδες που έχουμε δώσει σε όλους τους προπονητές που περάσαν περισσότερο χρόνο να αρχίσει από ό,τι άλλες ομάδες προφανώς. Εδώ
τα πράγματα πηγαίνουν έτσι όπως τα προγραμματίσαμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να σκέφτομαι ένα αρνητικό σενάριο, αλλά και σε αυτό πάντα θα εκτιμήσουμε τα πραγματικά γεγονότα. Με βάση αυτά θα κινηθούμε, όχι κυρίως θα επηρεαστούμε τόσο από... δεν θα παρασύρθουμε ενώ από μια, ένα κακό χρονικό διάστημα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση, αλλά και αν την αντιμετωπίσουμε, νομίζω ότι πλέον έχουμε μάθει μετά από τόσα χρόνια να βλέπουμε ψύχρεμα τα πράγματα. Όταν διάβαζα το Πανετολικό πριν κάνουμε τη μετάδοση στο ΠΑΟΚ TV, είδα έναν, ότι επιλέξατε έναν προπονητή, τον Λουίς Κάστρο, ο οποίος δεν είχε εμπειρία πρώτης ομάδας. Είχε μια παρουσία στην Κιμαράη, στην Άντερ 23. Μετά συνδύασα στο μυαλό μου, και αυτό εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε ή όχι, ότι προφανώς είχατε όχι. κάποια tips από την Μπενφίκα με την οποία χρησιμοποιήθηκε η συνεργασία, όχι. Καμία, όχι. Κατάλαβα ακριβώς αυτό που λέτε. Κάναμε αρκετές συζητήσεις μαζί. Εξηγήσαμε στην αρχή και δεν κάναμε συναντήσεις. Επειδή επιλέξαμε την πορτογαλική αγορά, κάναμε συναντήσεις με αρκετούς προπονητές. Και η επιλογή μας προέκυψε μέσα από, μέσα από τις συζητήσεις που κάναμε. Είδαμε ότι μπορεί να υποστηρίξει αυτό που πάμε να κάνουμε. Ταιριάζαμε οι ιδέες και οι απόψεις μας. Είδαμε ότι είχε, τουλάχιστον αυτό θεωρούμε μέχρι τώρα, τη δυνατότητα να βγάλει σε πέρα σε όλο αυτό το project. Και βέβαια συγκεντρώσαμε και πληροφορίες, όχι μόνο από την Μπενφίκα και από πολλές ομάδες, από ανθρώπους δηλαδή που μπορούμε να ζητήσουμε τη γνώμη τους στην πορτογαλική αγορά, και είχαμε από όλους θετικές απόψεις. Σε καμία περίπτωση όμως δεν ήταν επιλογή της Μπενφίκα, σε καμία περίπτωση δεν κάναμε κάτι γιατί μας το επέδειξε η Μπενφίκα. Όχι, ήταν κακό. Εννοείται ότι δεν είναι κακό, μιλάμε για τεράστιο κλαμπ. Που συνεργάζεσαι, ακριβώς, ναι. Απλά δεν είχαμε την θετική άποψη και της Μπενφίκα, γιατί ρωτήσαμε τους ανθρώπους αν γνωρίζουν, αν ξέρουν. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι ήταν ένας από τους προπονητές που το ακολουθούσε και η Μπενφίκα, και όχι μόνο η Μπενφίκα, και άλλες ομάδες στην Πορτογαλία. Από αυτά που έψαξα για τον κύριο Κάρλος ήταν το γεγονός ότι φημίζεται σε εισαγωγικά για την ατομική βελτίωση παικτών. Την ίδια στιγμή που εσείς έχετε επιλέξει ένα ρόστερ Ελλήνων με Έλληνες ποδοσφαιριστές που είναι μόνο από την Ακαδημία σας, αν εξαιρέσουμε τον Νίκο τον Γιαννακόπουλο. Όπως ήταν ο Φωτόπουλος και ο Μαλής που κάναν και την τεμπούτο. Ο Μαλής δεν έκανε την τεμπούτο. Ο Μαλής όλη τη χρονιά πήρε. Ναι, ναι, ο Φωτόπουλος, ναι. Ναι, είναι και άλλα παιδιά. Είναι και άλλα παιδιά που θα τα δείτε στην πορεία του πρωταθλήματος, και βέβαια αυτός ήταν ένα σημαντικός λόγος. Γιατί μπορεί να βελτιώσει αυτά τα παιδιά και όχι μόνο, μπορεί να τους κάνει πραγματικούς επαγγελματίες και να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα πρωτάθλημα σαν το ελληνικό. Η συνεργασία με την Μπενφίκα σε τι βάσεις χτίζεται ουσιαστικά, ποιο είναι το μνημόνιο συνεργασίας με αυτήν? Απλά πράγματα. Μην φανταστείτε ότι υπάρχει και ένα μνημόνιο με πολλές παραγράφους. Ήδη έχουμε ξεκινήσει, είδατε, που δεν το κάνουμε συχνά. Ήρθε η δεύτερη ομάδα, γιατί η πρώτη δεν είναι εύκολο. Στην Μπενφίκα κάναμε ένα φιλικό. Παρακολουθούμε τους παίχτες της δεύτερης κυρίως ομάδας για να δούμε αν κάποιοι ταιριάζουν σε εμάς και αν μπορούν και αν υπάρχει δυνατότητα να έρθουν, γιατί και αυτό δεν είναι εύκολο. Είδατε ότι δεν πήραμε παίχτες πολλούς. Ένα παίχτη έχουμε πάρει από την Μπενφίκα. Και μάλιστα είναι ελεύθερο, δηλαδή υπάρχει ένα ποσοστό σε περίπτωση μεταπόληση για την Μπενφίκα. Είναι παίχτης ουσιαστικά δικός μας. Έχουν τον πρώτο λόγο σε παίχτες που θα θελήσουν να θα παρακολουθήσουν. Ανταλλάσσουμε πληροφορίες και απόψεις και για το ελληνικό πρωτάθλημα που θέλουν αυτοί, αλλά και εμείς ζητάμε τη γνώμη τους σε περιπτώσεις παιχτών που ψάχνουμε από εκεί. Η τεχνογνωσία τους είναι πολύ πιο μπροστά, οπότε καταλαβαίνετε για μας είναι ένα μεγάλο όφελος. Αυτά απλά πράγματα, και αυτό που έχουμε πει και αυτό που έχει φανεί όλα αυτά τα χρόνια, τις επαφές που είχαμε, είναι ότι στηρίζεται σε καλές βάσεις, με ειλικρίνεια και τίποτα παραπέρα. Συμμετείχατε σε μια ιστορία. Ξέρετε ότι στην Πορτογαλία πλέον οι δανεισμοί παιχτών έχουν περιοριστεί αρκετά σε άλλες ομάδες, κάτι που δεν γίνεται ας πούμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα κακό μεγάλο. Στην Ελλάδα δεν γίνεται. Οπότε, και η β' ομάδα, άρα μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
Εντάξει, ναι. Οπότε προσπαθήσαμε και εμείς εισαγωγικά να το εκμεταλλευτούμε αυτό, γιατί πλέον θα πρέπει να ψάξουμε άλλες αγορές για να δανείσουμε ή να παραχωρήσουμε παίχτες, και μάλιστα παίχτες από ένα ρόστερ τεράστιο ακόμα και στη Β' ομάδα. Τηλεοπτικά συμμετείχατε σε ένα ιστορικό παιχνίδι. Με την επιλογή του ΠΑΟΚ να αφήσει τη συνδρομητική τηλεόραση, να μπει φρένο τέλος πάντων στην υπόθεση συμφωνίας με την ΕΡΤ, είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που προσέγγισε το επίσημο κανάλι του ΠΑΟΚ τον Πανετολικό? Είχατε κάποια ένσταση? Νομίζω ότι από αυτό που άκουσα, από τις συζητήσεις που είχαμε με συνεργάτες και φίλους, ότι νομίζω παρότι ήταν με ένα κανάλι μιας ομάδας ουσιαστικά, ότι έκανε πολύ πιο αντικειμενική ενημέρωση από ότι ανεξάρτητα κανάλια, να το πω κάπως έτσι. Αυτό αποκόμισαν όσοι παρακολουθήσαν τηλεοπτικά το παιχνίδι, και αυτό νομίζω ότι είναι αξίζει συγχαρητήρια ο ΠΑΟΚ και οι άνθρωποι που αναλάβαν την παραγωγή σε αυτό το παιχνίδι. Πιστεύετε ότι, ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει ο ΠΑΟΚ δεδομένη χρονική στιγμή είναι μια προσπάθεια που θα ευνοήσει γενικά το πρωτάθλημα, γιατί βλέπουμε για ακόμη μια φορά να οδηγείται το ποδόσφαιρο στο μονοπόλιο, κάτι που κανέναν δεν συμφέρει νομίζω? Ναι, σίγουρα δεν είναι εύκολος δρόμος. Δεν είναι εύκολος και ίσως δεν θα έχει και τα έσοδα ακόμα και για τις μεγάλες ομάδες αυτά που θέλουμε από τα τηλεοπτικά, αλλά ειδικά για τις μικρότερες είναι πολύ πιο δύσκολο να ακολουθήσουμε μια τέτοια πρακτική. Όμως είναι ένας δρόμος, και αυτό δείχνει ότι μπορούμε να αποφύγουμε ακριβώς αυτό που είπα, το μονοπόλιο. Κεντρική διαχείριση νομίζω ότι είναι μονόδρομος, το ξέρουν όλοι στη Λίγκα, όμως δεν το υποστηρίζουμε πέρα από τα λόγια όσο θα έπρεπε. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, δηλαδή μέσα στο Σεπτέμβριο, θα δείξει κουβέντα αυτό για την κεντρική διαχείριση. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα βρεθεί λύση. Η κεντρική διαχείριση δεν σημαίνει μονοπόλιο, Σταύρο. Θα μπορεί να υπάρχει κεντρική διαχείριση και να είναι δύο και τρία κανάλια. Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτή την προσπάθεια. Όλοι πρέπει να θέλουμε να πετύχει. Νομίζω σε πρώτη φάση οι προσδοκίες ξεπεράστηκαν, δεν περιμέναμε κανείς. Και αυτό πιστεύω, δεν ξέρω ακριβώς και πάω και επιθυμούσε. Περιμέναμε 30.000 και ήρθαν 45. Άρα και μιλάμε για... Ναι, ωραία. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι ένα θετικό βήμα. Ωραία. Και θα πιέσει λίγο και προς εξέβρεση λύσεις όσον αφορά την κεντρική διαχείριση. Πρόεδρε, στην Τούμπα έγινε ένα καθαρό παιχνίδι, χωρίς καμία δύσκολη φάση, δεν είχαμε τη χρήση του ΒΑΡ. Στο Καραϊσκάκι είχαμε πραγματικά πράγματα που δεν ξέρω πώς θα περίμεναν, πώς όχι σε αυτόν τον βαθμό. Ανακοινώσεις, αν δούλευαν οι κάμερες, ποιοι δεν δούλευαν. Γενικότερα την όλη ιστορία με το ΒΑΡ, πώς την προσεγγίζετε σαν Πανετολικός, έχοντας και ένα πρώτο δείγμα? Αναξάρτητα αν πήγε καλά ή όχι, πιστέψτε με, δεν έχω δει τη φάση που στο παιχνίδι με του Ολυμπιακού. Αλλά ανεξάρτητα από το αν πήγε καλά στην πρώτη αγωνιστική, νομίζω ότι είναι προσθετική κατεύθυνση, νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ. Το έκανε σε κάποια παιχνίδια, δηλαδή βλέπετε από μια φάση μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Η φάση ας πούμε με τον Ατρόμητο το 90 λεπτό θα μπορούσε να σημαίνει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα για μια ομάδα. Είναι σημαντικό. Βοηθάει. Είναι τα πρώτα βήματα, οπότε πρέπει να δικαιολογήσουμε κάποια λάθη που προφανώς θα γίνουν. Αρκεί αυτά σε ελληνικό ποδόσφαιρο να μην γίνονται με πρόθεση, να μην γίνονται υπέρ κάποιων ομάδων, κυρίως των μεγάλων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το σημαντικότερο νομίζω σε όλα όσα συζητάμε είναι ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ των εμπλεκόμενων, και αυτό πώς αντιμετωπίζεται, κύριε Πελευβόνη? Γιατί λέμε τώρα για κεντρική διαχείριση. Από την πλευρά τη δικιά μας νομίζω έχουμε βρει έναν δρόμο τον οποίο τον ακολουθάμε χρόνια τώρα. Δεν επηρεαζόμαστε από κανέναν, δεν εξυπηρετούμε κανένα συμφέροντα, δεν είμαστε το άρμα κανενός. Αν και οι υπόλοιπες ομάδες ήταν κάπως έτσι,
εμείς το ποδόσφαιρο θα ήταν σίγουρα ένα-δύο βήματα πιο μπροστά. Όμως το βλέπετε, υπάρχουν ομάδες με πάρα πολλούς δανεικούς. Mm-hmm. Το κάνει και ο ΠΑΟΚ. Δεν λέω μόνο... Εγώ δεν λέω ότι είναι το σωστό. Όλο το κάνει. Δεν είναι όμως, δεν είναι το σωστό και πρέπει όλοι αυτό να τα αντιμετωπίσουμε και να πάρουμε τολμηρές αποφάσεις. Το θέμα των δανεικών είναι εύκολο να λυθεί με τη δημιουργία β' ομάδων. Εμένα αυτό δεν με τρελαίνει. Όντως δεν είναι κομψό αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω ότι οι μεγάλες ομάδες μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά στα τμήματα υποδομών, το ίδιο και ο Ολυμπιακός, μπορούν να υποστηρίξουν και να λυθεί αυτό το ζήτημα. Και, δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει γι' αυτό. Γιατί είμαστε μια χώρα που είναι άμπαλη, για να το θέσω λίγο λαϊκά. Δεν σέβεται το άθλημα. Γιατί αυτά τα παιδιά που βγαίνουν από τις ακαδημίες δεν είναι δυνατόν απευθείας, τουλάχιστον σε επίπεδο ΠΑΟΚ. Στο Πανετολικό έχετε την σχετική ηρεμία, θα πω. Ένα ξεκάθαρο πλάνο, θα πω. Πιο εύκολα αποφασίζετε να περάσετε κάποια παιδιά από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα. Στον ΠΑΟΚ αυτή η απόσταση είναι τεράστια και χρειάζεται ο ΠΑΟΚ μια β' ομάδα για να εντάξει τα παιδιά από την ακαδημία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αλλά ναι, μετά τι θα τα κάνει, θα πετάξει στον δρόμο, δεν έχει άλλη επιλογή. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, λιγότερο ίσως οι άλλες ομάδες, διαθέτουν ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ελληνική αγορά στα τμήματα υποδομών. Εάν εμείς σαν ομάδα θα κάναμε σκάουτικ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πιστέψτε με ότι από εκεί που θα αναζητούσαμε παίκτες θα ήταν από τα τμήματα υποδομών, κυρίως του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Ήταν εξαιρετική δουλειά και φαίνεται. Αλλά δυστυχώς όμως δεν περνάνε αρκετοί παίχτες από τα τμήματα υποδομών στην πρώτη ομάδα. Και αναγκάζονται, και ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να κρατήσει όλους αυτούς τους παίχτες, αναγκάζονται να τους δανείσουν. Εκεί πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ακριβώς. Ακριβώς. Για πολλούς λόγους. Έτσι, δεν είναι μόνο για να ο ΠΑΟΚ να αξιοποιήσει τους παίχτες του. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για να είναι και πιο, ας πούμε τώρα αυτό το διάστημα, τις λίγες μέρες που μένουν, εάν μια ομάδα δανείσει σε μια μικρότερες εισαγωγικά 2-3 παίχτες, αυτόματα αλλάζουμε και οι συνθήκες. Και αν εγώ παλεύω με μια ομάδα είτε να διεκδικήσω την έκτη θέση ή την παραμονή μου, φανταστείτε πώς μπορεί να ενισχυθεί μια ομάδα με 2-3 καλούς παίχτες αυτή τη στιγμή. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Ας ελπίσουμε λοιπόν θα σκεφτόμαστε επιτέλους σαν χώρα πιο ποδοσφαιρικά. Αποφασίσουμε να μην αφήνουμε σκιές γύρω από το άθλημα και θα αποφασίσουμε ότι αυτά τα παιδιά που βγαίνουν από τις ακαδημίες και είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα για να προστατεύονται και τα ίδια, γιατί και αυτά πολλές φορές έρχονται σε αμήχανη θέση, πιστεύω. Έτσι, γίνονται βήματα όμως, να μην πούμε ότι δεν γίνονται βήματα, είμαστε σε καλύτερη. Θέλω να πω ας πούμε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Πανατολικός, νομίζω ότι ήταν ένα, μπορεί να μην ήταν ίσως το καλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής και πρεμιέρα, όμως ήταν ένα καθαρό παιχνίδι με τα λιγότερα φάουλ από όλα τα παιχνίδια που γίνανε. Αν δείτε, νομίζω είναι κάτω από 20 τα φάουλ που γίνανε, που σημαίνει ότι παίχτηκε ποδόσφαιρο, χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς καθυστερήσεις, και αυτό είναι το ζητούμενο στο ποδόσφαιρο και νομίζω ότι αυτό ζητάει και ο φίλαθλος που γίνανε να δει ένα παιχνίδι. Έτσι ακριβώς είναι. Κύριε Πρεβόνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που είχαμε για ακόμη μια φορά. Καλή επιτυχία στον Πανατολικό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος του Πανετολικού, ο Μάξος Πελεβόνης, ένας άνθρωπος που είναι δίπλα στην ομάδα και στο Φώτη Κοστούλα χρόνια τώρα. Ξέρει ακριβώς τι θέλει να κάνει, ξέρει πώς θα προσεγγίζει. Όντως η ομάδα του έχει μια στάση εξαιρετική στα θεσμικά όργανα. Και ντρέπομαι πραγματικά που βλέπω πολλούς που κατηγορούν τον Πανετολικό για σχέσεις με άλλες ομάδες κτλ. Δηλαδή, Φώτης ο Κοστούλας δεν έχει καμία ανάγκη κανέναν. Λίγο μια βόλτα να πάει κάποιος στο προπονητικό κέντρο του Πανετολικού να δει τι έχουν φτιάξει εκεί οι άνθρωποι, γνωρίζοντας ότι δεν τα πάρουν ποτέ πίσω. Γιατί δεν είναι και μια αγορά η οποία σφίζει από κεφάλαια. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι δρόμους δεν τους είχαν κάνει. Και το γήπεδο ακόμα, Σταύρο, για μένα είναι το πιο όμορφο της Ελλάδας. Ποδοσφαιρικό γήπεδο, ωραίο. Και μέσα και έξω και στο γύρο. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά εκεί, γιατί δεν μπορείς να κάνεις πέταλο άλλο, δεν έχει χώρο. Έχει άλλα θέματα τα οποία είναι παθογένειες που δεν μπορούν να λυθούν. Αλλά πάλι είναι ένα γήπεδο ωραίο. Ένα και αισθητικά είναι ωραίο, δεν είναι μόνο λειτουργικό μέσα και απ' έξω και τους γύρω δρόμους. Εντάξει, ό,τι μπορούν και με το παραπάνω. Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό που λέγαμε πάντως, ότι τουλάχιστον εγώ περίμενα λίγο χειρότερο τον Πανετολικό στο ξεκίνημα. Στα πρώτα λεπτά του αγώνα λέω εντάξει, λίγα πράγματα, αλλά τελικά. Ήταν περισσότερο, νομίζω, η πρεμιέρα, το άγχος. Φαίνεται πως θα έχει καλή ομάδα ο Πανετολικός και φέτος.
Δηλαδή υπήρχε αυτή, το ερωτηματικό αυτό με τους πολλούς νέους παίκτες, τον νέο προπονητή, τον άπειρο, αλλά τελικά το πρώτο δείγμα νομίζω μας λέει ότι και συνέδρα του αλλά και εκτός ο Πανετολικός θα πάρει αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν έχουν όντως στόχο μια θέση στην εξάδα. Το είπε ο Μάξιμ Πελεβόνης ότι αν έχουν στόχο την εξάδα. Και δεν το άφησε. Ναι. Δεν ξέρει και ο ίδιος που θα πάει. Δεν είναι εύκολο αυτό που επιλέγει. Βέβαια. Εντάξει. Δεν έχει κινησμό, έχει ρομαντισμό η επιλογή αυτή. Το να παίξει αστό το ποδόσφαιρο. Το να παίξει αστό το ποδόσφαιρο σημαίνει αυτομάτως ότι αν τα καταφέρεις έχεις δώσει υπεραξία στα παιδιά σου. Άρα υπάρχει και το ενδεχόμενο να πάρεις κανένα φράγκο από κάποια πώληση. Ναι. Αν αρχίζεις και παίζεις φτούξε δευτεριά, δεν θα πάρεις καμία υπεραξία, θα μείνεις στην κατηγορία και μετά θα ψάξεις κάθε καλοκαίρι με ποιον θα είσαι, πού θα είσαι, ποια τηλεόραση θα σε πάρει, ποια δεν θα σε πάρει κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση. Υπάρχει μια ωραία συνέντευξη στο ΠΑΟ 24 του Παύλου Γκαρσία στη Φόρτσα. Μπείτε να τη διαβάσετε, πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Βγήκε το πρόγραμμα για την αυριανή ημέρα. Προπόνηση του ΠΑΟΚ στις 9.30 βρία με την Αυγούλα, 10 παρατέταρτο. Στις 2 και 4 ο Αμπέλ Φερέρα με ένα προσβεστή του ΠΑΟΚ θα βρεθούν στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Φυσικά θα την ακούσετε απευθείας ζωντανά μέσω του Λίμπερο, 2 και 4 το ξαναλέω. 7 η ώρα είναι η προπόνηση της Λόβαν στην Τούμπα και στις 6.30, μισή ώρα νωρίτερα, η συνέντευξη τύπου του Γιά Κόζακ και ενός προσβεστή της Λόβαν. Μπαίνουμε από αύριο στα προεόρτια του αγώνα της Πέμπτης. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον και η αυριανή ημέρα. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, τρίτο ημίωρο και δεν μου λένε ακόμα τι έχει κάνει ο Στέργιος. Δεν θα μάθεις ποτέ. Λοιπόν, 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανιόνιος. FM κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Κλήρωση παραδοσιακά 2 παρα 2, 2 παρα 3. 5 εισιτήρια δίνουμε σήμερα. Θα δούμε τι θα κάνουμε αύριο και μεθαύριο. Φροντίστε. Όσοι δεν έχετε διαρκείας, να μπείτε στην κλήρωση. Θα δώσουμε όσα περισσότερα εισιτήρια μπορούμε. Σήμερα δίνουμε 5. Ξαναλέω, όχι για το μάτς με τη Σλόβαν, για το μάτς με τον Πανιόνιο Κυριακή στις 7. FM και ενώ πάω, ονοματεπώνυμο στο 5-45-26. Άλυψε κατά κάπου τα κλωτρούλ. Να πάρουμε μια ανάσα, ρε φίλε. Ναι, πάω να βγάλω κάτι 2 εκατομμύρια τώρα. Κατεβαίνοντας. Είδατε, υπάρχει ανάπτυξη. Ξέρεις που ήμασταν όταν βγήκε δημοψήφισμα και καταλάβαμε ότι πάμε για capital control. Στην Ολλανδία. Όχι. Ναι, ρε. Εκείνη τη μέρα, όχι. 2 μέρες μετά πήγαμε Ολλανδία. Ξέρετε που ήμασταν. Πού ήσασταν? Στο γάμο του Μάκη τον Καγκάτση στο Μανασού. Α. Δεν είχατε φύγει ακόμα. Δεν είχαμε φύγει ακόμα. Και εγώ δεν ήξερα τι είναι capital control και μου εξηγεί μια κοπέλα εκεί. Ναι. Λέω, σοβαρά μιλάς? Φεύγω κακή κακός, πάω στη φούρκα. Φούρκα είναι εκεί. Να βρω κανένα μηχάνημα να βγάλω λεφτά. Τσουλωμένη τώρα, ό,τι να είναι. Δηλαδή, περιμένει ουρά. Δεν βγάζει τίποτα το μηχάνημα. Λέω, αφήστε στους δημοσιογράφους, βγάζει, λέω. Ναι. Ρα, ναι, βάζω ναι. Μέσα την κάρτα και βγάζω 800 ευρώ. Μα εσύ πώς έβγαλες, ρε? Θα σου πω τι κάνανε. Ζητούσαν όλη απόδειξη. Και το μηχάνημα δεν είχε απόδειξη. Στο μεταξύ μέχρι να το καταλάβουνε. Τι τσολιάζεις. Έχουν ζαλιστεί όλοι. Τι τσολιάζεις. Τι έγινε τώρα, ρε. Ωραία. Με τα καπάκι βγάλαμε από όπου μπορούσαμε και πήγαμε Ολλανδία. Σταυροίδες. Και βγάλαμε και λεφτά από το καζίνο στην Ολλανδία. Βγάλαμε εννοώντας ότι δίναμε και κάρτα και παίρναμε. Α, νόμιζα έπαιξες και έβγαλες λεφτά. Όχι, και λέει Μαρτών, ρε. Όχι, δηλαδή. Ρε. Μάλιστα. Ήταν πριν μάθουν τη Μόντα. Όταν σας τα έλεγαν, Σταύρο, ότι θα έρθει η ανάπτυξη τώρα και θα πάνε όλα καλά, δεν τα πιστεύατε. Να τα τώρα. Εγώ πάω να βγάλω 2 εκατομμύρια τώρα να τα πετάξω έτσι στην αίθουσα του τέλους να φάνε τα περιστέρια. Εμένα λογαριασμοί μου είναι γεμάτοι. Εννοείται ότι είναι γεμάτο λογαριασμό. Σου γήπεδο έχει το αγάπη Γαβριλίδου. Και θα γεμίσουμε ακόμα περισσότερο. Στην Κοζάνη. Αρίνα, μπράβο. Κοζανιακό ευσύ. Θα το κάνουμε. Καλό σουρδιακό. Υπάρχει, ρε, ομάδα Κοζάνη. Το ξέρω ότι υπάρχει ομάδα Κοζάνη. Ναι. Θα το κάνουμε λίγο απλά πιο εμπορικό. Εντάξει. Κάντο. Τι. Δώσει ιδέα. Γαλάζια δάδα ευσύ. Κάντο. Με γουστάρει. Δεν είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Τέλος πάντων, έχουμε και άλλα θέματα. Ο Στέργιος, ξέρεις, Στέργιο, πες. Η ΚΕΔ δικαιολόγησε χθες τον Τζοβάρα. Θα την πληρώσει μόνο ο διαιτητής. Ο Κουμπαράκης. Πιστεύω μπροστά στη φάση. Ο Τζοβάρας λάδι. Ναι, εδώ αυτό. Να την πληρώσει και ο ένας και ο άλλος, φιλικά. Αυτό που γράφει τώρα η ΚΕΔ την ανακοίνωση δίνει την Νόβα. Περιμένουμε αντίδραση της Νόβα.
Η Νόβα έχει πει μια μέρα πριν ότι εμείς δίνουμε την εικόνα, δηλαδή το σωστό ποιο είναι. 13 κάμερες και 13 κάμερες πάνω στο ΒΑΡ. Ωραία, και διαλέγει και η ροή του αγώνα. Ναι. Και στη ροή η Νόβα το έδειξε. Το έδειξε, ναι. Άρα πόσο τζουβάρα δεν έχει το πλάνο. Δεν ξέρω, πραγματικά. Να διευκρινίσουν τι ακριβώς γίνεται. Η Νόβα λέει ότι εγώ δίνω όλα τα πλάνα στο ΒΑΡ. Ναι, ρε, ό,τι δείχνουν επιλέγουν... οι κάμερες πάνε εκεί. Ωραία. Εντάξει, το ότι το πλάνο που είδε ο Κουμπαράκης είναι από τον Πλούτονα είναι ξεκάθαρο, εντάξει. Το ξέρουμε. Ναι. Εκεί κάτι εξωγήινοι τραβούσανε. Το πώς έφτασε το πλάνο στο Κουμπαράκη εκεί που είναι μπροστά στη φάση βέβαια, δεν χρειάζεται πλάνο. Για να μην τρελαθούμε. Τέλος πάντων, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Εντάξει, δεν έχουμε εμπιστοσύνη τίποτα από ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή είναι... Έχουμε να κάνουμε με καραγκιόζηδες σε όλα τα επίπεδα και κρίμα για τον Καραγκιόζη που είναι εθνικός ήρωας και χρησιμοποιείται για αρνητικό λόγο. Πήγαινε από θέατρο σκιών, να ξέρεις. Πήγαινες εσύ μικρή. Δεν σου λέω, γιατί θα κοροϊδέψεις. Δεν πήγαινες. Εγώ σου λέω πήγαινα. Εγώ δεν μπορώ να δω Καραγκιόζη. Σε τρομάζει. Σοβαρά μιλάς. Καραγκιόζη. Τέλος πάντων. Μια χαρά είναι ο Καραγκιόζης. Εγώ είχα και φιγούρες, έφτιαχνα μόνος μου. Έκοβα με ψαλίδι και τέτοια μικρός. Και καλλιτεχνική φλεβά. Ναι, αγαπημένος μου ο Καραγκιόζης. Και κρίμα που χρησιμοποιείται γιατί αυτοί είναι Καραγκιόζηδες για λάθος λόγο. Σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε μια χώρα λαμογιών και ηλιθίων που νομίζουν ότι μπορείς τα μούτρα σου να σε κοροϊδεύουν και εσύ να τους κοιτάς. Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή πλέον η κατάσταση είναι. Και πλέον στην Αθήνα δεν έχουν και χιούμορ. Το παρατηρώ. Και δεν μπορούν να καταλάβουν πότε τους κάνεις χαβαλέ και πότε τους κάνεις κριτική. Και προσπαθούν να σε περάσουν μετά τους και χαζός και σου, ότι δεν καταλαβαίνεις τι βλέπεις και ότι ναι, όλο αυτό, ναι. Και εγώ είμαι ο Μάου. Με κάτι έξυπνα post. Ναι. Τελευταία που κυκλοφορούν. Ναι. Τέλος πάντων. Ο ΙΑΕΚ ανακοινώνει τον Ήλια Ήβιτς για 2-2 χρόνια. Αυτό καινούριο. Το 2-2. Το απόγευμα παρουσιάζεται από Δημήτρη Μελισανίδη στους παίκτες. Πώς θα κάνει μεταγραφές ο Ήλια. Εντάξει, υπάρχει πλάνο. Με 300-300 χιλιάρικα θα κάνει μεταγραφές. Είναι λίγο καλό μαθημένο. Που ζητάει χρήματα ο Καρντόσο. Δεν θα ζητήσει χρήματα ο Καρντόσο. Τριετές κλειστό. Διετές. Άσε να ξέρω το ρεπορτάζ σε καλύτερα από σένα. Άσε τι γράφουνε. Εμένα θα ακούσω. Διετές. Θέλει λεφτά όμως ο άνθρωπος. Ναι. Τουλάχιστον για τον χρόνο το φετινό. Εγώ δεν θα του δίνω ευρώ. Τι θα του πεις. Γιατί Σταύρο, επειδή είπε την αλήθεια ο άνθρωπος. Τι είπε. Ότι η ομάδα που ήταν πέρυσι στο μείον 23 την κορυφή δεν μπορεί να μιλάει για πρωτάθλημα. Το είπε στην προετοιμασία. Σωστό αυτό. Από την άλλη, τιμωρήσουμε γι' αυτό. Όχι, από την άλλη όμως μια ομάδα που δεν βλέπετε με την. Δηλαδή πραγματικά ο Στανόγεβιτς μπροστά του πρέπει να είναι ο. Μουρίνιο. Ο Μουρίνιο. Ωραία. Εντάξει, όντως νομικά δικαιούται αποζημίωση την οποία για κάποιο λόγο δεν θα πάρει πιστεύω στο τέλος. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Μπορεί να τον χτυπήσουν στο φιλότιμο. Να τον χτυπήσουν σίγουρα στο φιλότιμο. Ναι. Αλλά πραγματικά υπάρχουν στιγμές που πρέπει να σκέφτεσαι σαν παράγοντας. Δηλαδή, έρχεται και μου ζητάει αποζημίωση ο Λεβέκ. Εκείνη την ώρα δεν πρέπει να τον πιάσω με ένα λάσο και να τον κάνω βόλτες γύρω-γύρω από την. Από την Τούμπα. Δεν είναι νόμιμο. Αν ήταν νόμιμο, λέμε. Ότι δικαιούσε να το κάνεις, δικαιούσε, ρε παιδί μου. Εντάξει. Όχι στα χαρτιά. Δεν ζούμε στον Αμαζόνιο. Ναι. Στον Αμαζόνιο καίγεται. Ενημερωτικά, τώρα που τον βγαίνει στο στόμα σου, βλέπω να καεί και λίγο πιο πάνω. Ναι. Τα καναδικά όρη. Ποια όρη? Θυμάσαι ο Κούλιας. Στον Καναδά δεν έχει όρη. Ναι. Τι. Φαντάζομαι τι, θα έχει. Τι πιστεύεις, παιδιάδα είναι ο Καναδάς. Ωχ, θα το ψάξει τότε. Ψάχνει καλά δικά όρη. Καλά με καλά γιώση. Δύο ονόματα είπες πριν και τα πεις και τα δύο λάθος. Και μας βάζεις σε μασχέρι τώρα. Το Google είναι έτσι, καλά δικά όρη κιόλας. Του βγάλε. Όχι. Βραχώδη όρη του βγάλε. Τα βραχώδη όρη του Καναδά, τα γνωστά. Βουνά Καναδά τώρα, έλα. Έχει, κατηγορία που να έχει, δεν έχει μερικά. Δικολαδία. Γιατί ρε, πίστευες ότι δεν έχει. 6.000 μέτρα, 4.000 μέτρα, έχει, εντάξει. Ναι. Και όχι τίποτα ψεύτικα. Είναι ξεκάθαρο το οποίο σε τα δικά μας πανεβαίνει όλα στην κορυφή του Ολύμπου και νομίζει ότι. Όποιος ακούει αυτήν την εκπομπή μαθαίνει πραγματικά, δηλαδή. Είναι το πρώτο που το... μαθαίνει ο Στέργιος πατάει κούκλο την ώρα για ό,τι λέμε. Είναι το όρος Λόγκαν. Ότι δεν διάβασες ασέρας. Το όρος Λόγκαν και το όρος. Το Μόργκαν. Σεν τελείας. Ο Σεν τελείας είναι στη γαλλική πλευρά. Ωραία, Σταύρο. Με γαλλικά και πιάνω στα βοσκόλικα. Σοκ.
σε όλο τον κόσμο. Ο φίλος ο Χρήστος, ο αδερφός και συναγωνιστής, λέει το ότι ο Κουμπαράκης έκανε 1,5 λεπτό να πάει στο ΒΑΡ, μήπως ήθελε να δώσει χρόνο στον βαρεμένο να μοντάρει τα πλάνα. Πιθανότατα. Ήθελε να δώσει χρόνο στον δορυφόρο, τον πλούτο, να στείλει την κατάλληλη εικόνα. Το έχουμε κάνει θέμα στο ΠΑΟ 24. 70 δευτερόλεπτα περίμενε ο Κουμπαράκης στο κέντρο, σαν το καρτάλι που θα λέγανε στο χωριό σου. Ναι. Και ο άλλος στη Λαμία χρειάστηκε 22 δευτερόλεπτα για να πάει στο ΒΑΡ. Επιτέλους τέλος, λέει ένας άριστος. Επιτέλους, ένα άντζε. Σε κάποιον αργότερο. Άντε, βγάλε 2 εκατομμύρια και μοίρασε. Τι βόδια είναι αυτά. Τέλος πάντων, δεν είχαμε κάποια αργότερο στο μεταξύ. Δηλαδή, τις δουλειές μας κάναμε όλες κανονικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είχαμε κάρτες που τραβούσαν καλά. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και μετά 120 άρια, πότε ήταν. 120-150. Ναι. Τι, εκεί κλαίγαμε, άστο. Αν δεν είχαμε προλάβει τη φουρκά. Αγόρι μου, θα είχε πέσει κλάμα. Βέβαια έγινε και κάτι καλό. Μάθαμε το e-banking. Πλέον δεν πάω πουθενά, εντάξει. Ναι, όντως αυτό. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτά και με το VAR, να δούμε τι θα. Ήλια Ήβιτς λοιπόν στην ΑΕΚ. Αυτή είναι η είδηση τελευταία που προέκυψε. Προπονητή ακόμα δεν έχουν, σίγουρα. Δεν έχει βγει κάτι. Προπονητή τι, ο Κωνσταντόπουλος, paper match. Paper match, αλλά για δύο match. Όχι, για ένα match, νομίζω. Paper match, φίλε. Για δύο, και πάει, ζηλέψανε. Και πάει και για μετά. Και για Τρίπολη πάει, ναι. Ναι, paper match. Ανάλογα τους συνδρομητές που θα έχει. Ρωτάνε και ανησυχούν οι Πορτογάλοι για τον Καρντόσο αν έφυγε μόνος. Σωστή ένα μήνυμα χθες. Ναι, αυτό που σου έδειξε. Ναι. Ρωτάνε ακόμα αυτοί. Αναρωτιούνται και αυτοί, τι τσακάλια κι αυτοί. Αναρωτιούνται αν τον έδιωξαν ή έφυγε μόνος του. Εντάξει, να πού κι αυτοί. Ο Πογέτη είναι φαβορή, λένε στην ΑΕΚ. Ναι. Άνεργος εδώ και ένα χρόνο, 1,5. Είχε πει ωραία πράγματα ο Πογέτη. Θα μαζέψουμε. Όταν έφυγε. Ναι, ναι. Μεταξύ άλλων ότι μόνο ελεύθερους παίρναμε, γι' αυτό έφυγα. Και χωρίς μεταγραφές, δεν μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Είχε πει ο Πογέτη όταν έφυγε. Ναι. Έχει και μια. Αυτά σβήνονται, ρε φίλε. Δεν έχει. Ναι. Περασμένα ξεχασμένα. Χιμένεθ, λέτε. Εδώ κάποτε παίζει. Λέγανε τον Χιμένεθ Καραγκιόζη και μετά. Το λέγαμε αγάπη. Το υποδέχτηκε αυτό που τον έλεγε Καραγκιόζη στην εφημερίδα του ω γραφειοτύπου. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Και στι καλύτερε οικογένειε. Είναι μη σου τύχη. Εμεί το μυαλό μα να έχουμε στο γήπεδο για την Πέμπτη. Μη μα γλεντάει τώρα η μισή Ευρώπη. Παιδιά. Φίλος Σταύρο λέει ότι να μην ανησυχούμε για την Πέμπτη, γιατί το μάτς είναι 3-0 στο 30. Αυτό είναι το δώρο. Και ότι το, ναι, και το δικό σου δώρο θα είναι, λέει, σήμερα 2-0 στο ημίχρονο η Κράσνονταρ και μετά 4-0 τελικό. Ωραία, πες το φίλο αυτό να μας πει τι ναρκωτικά πίνει και ναι, να πάμε παρακάτω. Πολύ αισιόδοξο. Αν θα κατέβει ναι, στο γήπεδο η Κράσνονταρ θα είναι μια επιτυχία. Δηλαδή ξεκινάμε ναι, από εκεί. Α, 5-0 στο 118 λέει. Το δώρο τη Ρωσία στο κόλπο. Αν συμβεί αυτό, πες του φίλου. Ναι. Που δεν θα συμβεί. Ωραία, θα ντυθώ μπαλαρίνα. Όπα! Ναι, ναι. Και θα βγω στην Αριστοτέλους να χορέψω τη Ζιζέλ που πέθανε από έρωτα. Όπα, μάλιστα. Προέστημα λέει. Καλά, χόρεψε μια. Το προέστημά του είναι λίγο. Ναι, μια μπαλαλάικα. Και μπαλαλάικα με ρούχα μπαλαρίνα θα χορέψω. Εντάξει, Δημήτρη, κόψτε αυτό το κομμάτι να το έχουμε, παιδί μου, λέμε τώρα. Τι να έχουμε, Ρυσιά. Ο φίλος προέστημα έχει. 4-0 και 5-0 σιγά. Εντάξει. Μάρκο Μπέρκε έχω. Όχι καλή κατάσταση, βέβαια, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Τι Μάρκος Μπέρκ έχουν που ένα πλασέ έκανε και αυτό πήγε στα πουλνάρια. Ρε. Στέλνουμε θετική αύρα. Ναι, ναι, καλά. Ξέρεις πώς θα γίνεται με θετική αύρα. Λίγα πράγματα, αλλά μπορεί και να γίνει πολλά. Κοίτα, άμα εμπνευστεί από την πέρσι από τη Λίβερπουλ. Ναι. Δηλαδή, αν μπει και στο 10-2-0. Γιατί όλα δεν πιστεύουν οι άλλοι, Ρώσοι. Όλα είναι. Συμβαίνουν. Αλλά επειδή είναι Ρώσοι. Αν γίνει 2-0, πε μου έναν πόλεμο που κέρδισαν οι Ρώσοι. Εντάξει, ρε παιδί, σκληροπυρηνική είναι. Ποιο δεύτερο. Παγκόσμιο. Με άλλου 80 μαζί. Τι μόνος 80. Έχουν έρθει οι Γερμανοί, είναι στο Στάλιγκραντ να παίξουν κανένα δίχρονο. Ωραία, ναι, και περιμένουν αντέξανε, να πεθάνουν οι άλλοι από το κρύο. Αντέξαν όμως. Ναι, δεν πήγαν να τους κάνουν μας. Μετά από όλα τα υπόλοιπα είναι και η ώρα της ιστορίας. Πάμε. Δώστε. Διάβασε Google. Όχι. Oh! Το ξέρω αυτό πάρα πολύ καλά το κομμάτι. Θα σου πω τι θέλεις. Τρώγα ποντίκια. Κάθομαι να τρώω ποντίκια και δεν του κάνω τον άλλο μας. Τι ακούμε. Δεν μπορούν Σταύρο να βγαίνει στην αντιπίθεση τότε. Δεν είχαν καλή μετάβαση. Δεν θα ψάχνα. Transition. Δεν είχαν, ήταν πίσω. Περιμέναν 2 χρόνια και μετά έγινε το κουτρούλο γάμος. Και πήγε ο αδόρφος ο Κούρσκ. Ναι. Στη μεγαλύτερη μάχη που έγινε ποτέ με άρματα και έγινε το κουτρούλο γάμος. Ήταν και εκεί. Ποιοι? Γερμανοί. Επειδή παγώναν και πεθαίνανε στον δρόμο, όχι επειδή του σκότωσε κάποιο. Είχαμε καλό προπονητή, το Ζούκοφ.
Διάβασε κανένα βιβλίο, αγάπη, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Εγώ δει και την ταινία, το στάλιγμα. Προκαλεί έτσι, προκαλεί. Εντάξει. Εγώ δει και την ταινία. Μπράβο. Όχι, μην διαβάζει, αγάπη, τζάμπα χρόνο. Καλά κάνει. Του ξέχασα το. Καλοτούμπα. Αγάπη, εγώ βλέπω ότι στη λέει και δεν μου λε τι έγινε. Μήπω έχει εικόνα για το τι κάνανε αυτοί οι δύο και δεν μου λένε. Όχι, όχι. Εγώ δεν έχω εμπλοκή. Απλά ήμουν εκεί, ναι, δεν έχω εμπλοκή. Πήρε τηλέφωνο άλλον από αυτό που ήθελε να πάρει. Όχι. Θα τα κάνουν άλλοι. Όχι. Άλλαψε σιγάρο ανάποδα. Είναι πόσο καλό άνθρωπο είμαι, πραγματικά. Πόσο καλό άνθρωπο είμαι. Έπεσε κάτω να περπατούσε. Όχι. Όχι. Πήρε τηλέφωνο άγκρου και του μίλησε γαλλικά. Όχι, όχι, όχι. Άλλο, άλλο. Τι άλλο, άλλο. Τρώγε, αγαπητέ. Κάτσε, λε, κάτσε. Θα σκεφτώ. Δεν το έχει, δεν σου. Είναι τόσο ψαγμένο. Δεν σου πάει το μυαλό. Θα μου πάει που θα πάει. Αν το βρω, θα μου πει. Θα σου κάνω νόημα. Ωραία. Δεν μετράει για το φιανιάδο. Πω, πω, μην κουνιέσαι. Άσχετο, άσχετο, άσχετο. Βλέπω, έχει στο Netflix. Άσχετο. Ωραία. Για πες. Μία σειρά για τη Mossad. Mm-hmm. Τέσσερα επεισόδια. Όπου οι τύποι, εντάξει ρε φίλε, σκοτώνανε κόσμο. Χωρίς... Όχι χωρίς λόγο. Πάντα είχαν ένα λόγο. Καμιά δυσκολία. Ναι. Και είναι ένας πρώην διευθυντής της που είναι παππούς, τώρα 90 χρονών, ναι. Ο οποίος λέει για τις δολοφονίες και γελάει. Και ο οποίος είναι εκπληκτικός. Και όταν το ρωτάνε για πράγματα τα οποία δεν έχουν επιβεβαιωθεί, λέγανε κανονικά, είχε αξιωματούχους κανονικά της Μοσάντ που λέγανε εκείνο το φάγαμε εκεί, εκείνο έτσι, εκείνο το γλιτώσαμε έτσι, έπρεπε να φάμε αυτό. Δηλαδή κανονικά ναι, ναι, ναι. Τα πάντα δεν έχει μαμούσου του. Ο οποίος για κάθε δολοφονία βγάζει μια χαρά. Το καταφέραμε και αυτό. Δηλαδή, σαν να εκείνη την ώρα να σκέφτεται, πω, πω, τι κάναμε και... Κομμωδία είναι, τι είναι. Εγώ γελούσα όλη την ώρα. Δεν σταμάτησα, γελάω. Μιλάμε για σειρά, ωραία, για τέσσερα επεισόδια που έχει μέσα 6.000 δολοφονίες, εντάξει. Δεν είναι ωραία. Ότι μια σειρά που εκείνο το φάγατε εκεί, έτσι, αλλιώς. Θα τιμηθεί και αυτή ναι. Σειρά. Και μιλάμε, παιδιά, ο τύπος, δεν έχω ξαναγελάσει στη ζωή μου με ντοκιμαντέρ. Τόσο πολύ. Δηλαδή, θεώρησα να πάω το δεξιό να ζει. Δεν νομίζω να ζει. Δηλαδή, αν και με τόσους που έφαγε, αν έπαιρνε τη ζωή, αν έπαιρνε, ξέρω εγώ, 5 μέρες από κάποιον που έφαγε, θα ζήσει 130 χρόνια. Τώρα δίνεις είναι ιδέα για σύριαλ, να ξέρεις. Τι. Το κάνουμε ένα σενάριο αυτό που λες. Σκοτώνει και παίρνει. Έχει μέρες. Γίνει αυτό, ωραία ταινία. Το κάνουμε κάπως αλλιώς, θα το κολαμπορέψουμε. Λοιπόν, κράζουν τον Ολυμπιακό σήμερα. Ναι. 4-0 το πρώτο παιχνίδι. 2-0-4-3-95-3-85 τα σημεία. Ναι. Over 2,5-1,70, under 2,12. Goal goal 1,60, no goal 2,25 συστήχημα. Και έχει ακόμα δύο παιχνίδια. Τιό. Ρόζεμπορκ Δυναμό Ζάγκρεπ. 2-0 οι Κροάτες. Άγιαξ παίζει σήμερα. Όχι. Αύριο. Θα παίξουμε το πεναλτάκι. Ερυθρό Αστέρα Young Boys. 2-2 το πρώτο μάτς στην Ελβετία. Σήμερα ο Παναλυπτικός. Μοιρασμένο το σετ. Αύριο είναι Άγιαξ από Ελ. 1-18 η νίκη. Πέναλτι, πόσο είναι καταλογισμό πέναλτι. Εκεί θα πάμε. Club Breeze Lynch και Slavia Praga. Ένα κατοστατικάκι, καταλογισμός πέναλτι Άγιαξ. Πού είναι αυτό που θα έπαιρνες εσύ. Πού πάμε εδώ. Άκου να δεις τι θα γίνει. Θα σου πω τώρα. Στα ειδικά. Πώς το δίνει, το δίνει 3,25. Ποιο. Καταλογισμός πέναλτι. Κάτσε να το βρω. Πού είναι. Φώναξε μία, θα βγει. Έχει βγάλει μια υπηρεσία στοίχημα. Κατέβα. Λοιπόν, 3,20 καταλογισμός πέναλτι. Ωραία. Τι το ήξερε. Ναι. Τόσο είναι συνήθως, ναι. Αγάπη, παίζουμε. Ναι, 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 έλα παρακάτω. Παίζω το κατοστάρικο και παίρνω 3-20. Ακόμα σε πολύ λίγο παρένθεση. Γιατί να μην παίξεις ομάδα να σκοράρει πέναλτι Άγιαξ 4-60, γιατί για πέναλτι στους Κύπριους χλωμό το κόβω. Ναι, πρέπει να σκοράρει κιόλας. Έλα, παίζεις. Το παλικάρι. Να δώσει 2-3, δεν θα σκοράρουν ένα, αν χρειαστεί. Θα το παλέψουν οι Κύπροι. Θα το παλέψουν οι Κύπροι. Πες το συλλογισμό σου, έλα, μου αρέσει. Σε έκοψε τώρα και το ξέχασες. Ότι θα ποντάρω τα 100, ναι. Και άμα κερδίσω τα 3,20, ναι. Θα πάρεις τα 150. Και δίνω στο Στέργιο τα 50, Στέργιο συμφωνείς. Όχι. Ρε φίλε. Ρε εύκολα λεφτά σου προσφέρω. Τι, επειδή λίγο θα του πούμε κάτι, πού θα το ξεχάσει μέχρι αύριο. Με απογοητεύει αγάπη το πόσο φθηνή είσαι. Καλά, στο κομμάτι αυτό. Δώσε μου τα 320 για να είμαι ακριβή Στέργιο και να σου δώσω τα 20 σένα, εντάξει. Εγώ δεν θα πάρω τίποτα παιδιά για το ποντάρισμα. Εσύ θα έχεις μάθει τι έχει κάνει, ρε. Α. Θα πάρεις γέλιο. Δεν είναι όλα υλικά σε αυτή τη ζωή, Σταύρο. Είναι και οι χαρές της ζωής. Αυτό μετράει. Λοιπόν, έχετε ακόμα 35 λεπτάκια για να μπείτε στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη.
Τον Όφη, τον Πανιόνιο, συγγνώμη. Λοιπόν. Να σου πω κάτι, θα είσαι. Λοιπόν, εντάξει. Να σου πω κάτι τέτοιο. Λοιπόν. Όχι, δεν χρειάζεται. Θέλω να κάτι στον αέρα. Όχι. Λοιπόν. FM και ενώ πάω με το επώνυμο στο 5-45-26. Έχεις μια χαραμάδα και πρέπει να σου βάλω κέρμα. Όχι. Μου δίνεις αυτή την αίσθηση. Σαν να σβήνω τα πάντα, ρε αγόρι μου. Ωραία. Έχω τόσα πολλά στο κεφάλι μου, Θεάδρο. Τόσα πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Όχρε. Τόσα πολλά πράγματα στο κεφάλι μου. Πες μας που είναι το χαραμάδα, να τελειώνουμε. Δεν είπαμε Chicago Bulls. Κοντά είσαι. Golden State Warriors. Λοιπόν, για το παιχνίδι του Πάουκ με τον Πανιόνιο. Κυριακή στις 7, FM και ενώ Πάουκ ονοματεπώνυμο στο 5-45-26. Κλήρωση λίγα λεπτάκια πριν τις 2. Έχετε στείλει αρκετή μήνυμα. Έχετε ακόμα μισή ώρα. Καταχύμωνο. Όχι, δεν μπορώ. Τίποτα. Καλλιτικά μου, καλλιτικά. Πότε παίζουμε καταχύμωνο. Πιστεύεις ότι ο διοκτήτης του ραδιοφώνου, ο υπερμέτοχος, δεν ξέρει ότι έχω εκπομπή? Θεωρεί ότι θα έχουμε break σε λίγο και σε παίρνει τώρα. Α, για να με προετοιμάσει. Ναι. Πρόλυγα έχει την καλύτερη δεκάδα της αγωνιστικής. Το συνδυάζει και με το επίσημο παιχνίδι της Super League στο Super League Fantasy. Ο Κρίστινσον της Λάρισας είναι στο τέρμα. Ελαμπτελαοή, Σεμέδο, Γιαννούλης. Θες λίγο γιατί έπαιξες σε στοίχημα. Τι να δω. Fantasy. Ναι, τι. Έπαιξες σε στοίχημα. Και τι να κάνω εγώ. Έβαλα το Σάσα του Άρη που βάλε γκολ. Εντάξει. Άλλο γκολ δεν πέτυχα. Ο Γιαννούλης λοιπόν είναι στην καλύτερη ενδεκάδα. Γιαννούλη έχω γιατί έχει και assist, ναι. Στη μεσαία γραμμή στο Fantasy της Super League, Ακώστα, Ντάλσιο, Σάσα, μέσα στο Σάσα, Νάτσος και Μιλοσάβλεβιτς, και στην επίθεση ο Μουνίθ μαζί με τον Σβιντέρσκι. Ο Μουνίθ που παίζει, γιατί θα έχει ενδιαφέρον αυτό? Στο Βόλο, στο νου που σου. Τέρμα Κρίστισον της Λάρισας. Ωραία. Νου που σου Άρης και Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, τα έχουν το ενδιαφέρον τους. Πάμε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν Στέργιο, 5 εισιτήρια δίνουμε και βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα τελευταία λεπτά. Στις 2 θα κληρώσουμε τα 5 αυτά εισιτήρια για τον αγώνα με τον Πανιόνιο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμο και το στέλνετε το μήνυμα στο 545-26. Έχετε ακόμα 20 λεπτάκια. Θα ξεκινήσει η διάθεση, μετά θα γίνεται ένας χαμός, δεν θα προλάβετε να κλείσετε τη θέση σας, οπότε εμείς δίνουμε σήμερα ξεκούραστα 5 εισιτήρια να κλείσετε τη θέση σας και να είστε άνετοι. Χωρίς quiz, χωρίς τίποτα. Όχι ρε φίλε, δεν δίνουμε, εμείς είμαστε ωραίοι τύποι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Τα δίνουμε με την καλή μας την καρδιά και επειδή έχει ο Σταύρος γενέθλια. Αλλιώς θα το σκεφτόμαστε, εντάξει. Okay. Λοιπόν, θα πάμε στο μπάσκετ, νομίζω. Που είχαμε χθες την πρώτη προπόνηση της ομάδας, την πρώτη συγκέντρωση μάλλον, στο Παλατάκι. Με Κώστα Φλεβαράκη, με λίγα πρόσωπα, είναι η αλήθεια. Θα μας πει περισσότερο ο Νίκος που ήταν εκεί. Έχουμε πει για την αλλαγή που είναι για αύριο, που στην αρχή ήταν 2,5 και είναι 2 και 4 τελικά. 2 και 4. Θα ακούσει ζωντανά από το Λίμπερο, από την Τούμπα, τον Αμπέλ Φερέρα και έναν προσβεστή του ΠΑΟΚ. Θα είναι εκεί και η αγάπη. Θα πας. Θα πας. Ναι, λέω να πάω, Στέργιο. Θα πας στην προπόνηση, 9 μεσημβρία, 10 παρατέταρτο. Δεν θα πάω, Στέργιο, γιατί δύσκολα. Ναι. Θα πάω. Αλλά εγώ. Επειδή οδηγάω, Στέργιο. Ξεκίνησες. Έχω δίπλωμα εδώ και 3 χρόνια. Ναι, δίπλωμα έχεις, το ξέρουμε. Ξεκίνησες να οδηγείς. Καλά, ρε, δεν έχει ακούσει για μια κοπέλα στο περιφερειακό. Όχι, μια μαξάρα, καλύτερα, όχι, όχι. Εγώ είμαι αυτή. Ωραία. Να παρκάρω δεν ξέρω μόνο. Ωραία, θα κάνουμε μια προσπάθεια για τον Νίκο σε λιγάκι. Είπαμε 10 παρατέταρτο προπόνηση του ΠΑΟΚ, 2 και 4 Αμπέλ Φερέρα και ένα παίκτη του ΠΑΟΚ. 6,5 ώρα η συνέντευξη τύπου του Γιάν Κόζακ και ενός προσβεστήτη της Σλόβαν. Και στις 7 θα προπονηθούν οι Σλοβάκοι στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Γιάν Κόζακ, ο οποίος νομίζω, από ό,τι κατάλαβα από κάτι που διάβαζα την εβδομάδα, έχει θέμα με τον Στοχ από παλιά. Για ένα σκηνικό που είχε γίνει. Με τον πατέρα του. Με τον πατέρα του ήταν. Mm. Που είπε και αυτός ότι δεν έχει καμία σχέση μαζί του. Ναι. Ότι. Οκ, okay, αυτό είναι στο παρελθόν, αλλά δεν έχει καμία σχέση μαζί του. Ναι. Αλλά ήταν πολύ. Δεν το λες εύκολα, ρε παιδί μου, αυτό. Οκ, okay, το είχε πει ότι δεν έχει καμία επαφή και στον αγώνα δεν μίλησαν καθόλου. Εντάξει, συμβαίνει. Εσύ δεν γίνεται να είμαστε αρεστοί σε όλους. Εντάξει, τόσο πολύ ρε, να βγεις και να πεις ότι πολύ. Δεν έχουμε καμία σχέση με το Στοχ. Για κάτι που έγινε πριν από 3 χρόνια. Εγώ περισσότερο εκτιμώ και το ξέρεις τους ανθρώπους που εκφράζονται με απόλυτη ειλικρίνεια. Από να έχουμε. Δεν λέγεται εύκολα απλά. Συμπεριφορές, άλλοι μπροστά μας και άλλοι πίσω μας. Δεν γουστάρω αυτούς τους ανθρώπους.
Ότι υπάρχει στερεό, καλύτερα να μην μου μιλήσεις. Υπάρχει αυτό. Δηλαδή, αν με χωνεύεις, καλύτερα να μην μου μιλήσεις. Παρά να φορέσεις ένα χαμόγελο ψεύτικο και τι γίνεται και αυτά, και μόλις φύγουμε να αρχίσεις να με βρίζεις. Απλά δεν είναι κάτι που συνηθίζεσαι στο, στο ποδόσφαιρο. Ναι. Από ένα σκηνικό που έγινε δηλαδή. Το οποίο δεν ήταν και τόσο σημαντικό από ό,τι είπε, αλλά οκ, okay, έχει μείνει μέχρι και σήμερα. Τώρα από εκεί και πέρα, θυμίζουμε ότι έχει κλειδώσει το PAOK TV και το παιχνίδι της Πέμπτης και της Κυριακής, ναι, με τον Πανιόνιο. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα έτσι θα πάει κιόλας, αφού κυλήσουν ομαλά. Νομίζω θα έχει και διάφορα πακέτα το επόμενο διάστημα που θα ανακοινώσει ο PAOK. Το πακέτο είναι ότι αν θέλετε να αγοράσετε και τους δύο αγώνες, και το μάτς με τη Σλόβαν και το μάτς με τον Πανιόνιο, μπορείτε να το κάνετε στην τιμή των 7,99 ευρώ. 4,99 είναι η τιμή για το Σλόβαν, για το PAOK Σλόβαν. 4,99 το PAOK Πανιόνιος. Αν αγοράσετε και τους δύο αγώνες πακέτο, υπάρχει αυτή η επιλογή, είναι στα 7,99 ευρώ, στα 8 δηλαδή. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στον Νίκο να μας πει τι έγινε χθες την πρώτη προπόνηση και γενικότερα πώς ξεκίνησε η προετοιμασία, να το πω. Δεν το λες και εύκολα, γιατί όντως είχαμε μόνο δύο επαγγελματίες, τον Μαργαρίτη και τον Σχίζα, και έναν ακόμα τρίτον, τον Τσόχλα, ο οποίος, Νίκο, νομίζω δεν έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Είναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, δεν έχει. Δεν έχει. Υπάρχει διάθεση για να παραμείνει, αλλά δεν έχει. Τα συμβόλαια είναι τέσσερα, έτσι. Μπορούμε να βάλουμε και τον Καρά και τον Καραμάνο Λίκο. Ναι. Πιάνονται ως έφηβοι, είναι επαγγελματίες παρότι μικρή σε ηλικία. Εντάξει, κοίταξε, η πρώτη προπόνηση χθες, όπως το είπες και Στέργιο, ήταν αρκετά περίεργη, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι αυτό που σκεφτόμουν και πριν, έστω και με δύο μεγάλους παίκτες και δύο μικρούς και κάποιους έφηβους και τον Τζόχλα και όλα αυτά, χθες και μόνο το γεγονός ότι η ομάδα μπήκε λίγο στο γήπεδο και ξεκίνησες λίγο να συζητάς για μπάσκετ όσο γίνεται, είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που ζούμε τελευταίους 4-5 μήνες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα τα θέματα έχουν λυθεί. Παραμένει μια κατάσταση δύσκολη και αρκετά απαιτητική. Αλλά σε κάθε περίπτωση το όλο σκηνικό, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, εντάξει, σε κάνει λίγο να ασχολείσαι και με κάτι άλλο. Okay. Αλλά βέβαια έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για να ασχοληθούμε όντως με κάτι άλλο και όχι με όλα τα γύρω-γύρω μας απασχολούν στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Νίκο, μεταξύ άλλων είπε ο coach ότι είμαστε σε επαφές και με ξένους παίκτες. Ναι. Πότε πιστεύεις θα αρχίσουμε να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε και σιγά σιγά να γεμίζει το ρόστερ, δηλαδή είναι θέμα ημερών? Είναι, ναι, θέμα... νομίζω είναι θέμα ημερών. Κοίταξε, όπως λέγαμε και εγώ σε το προηγούμενο διάστημα, ενώ πάω και έχει τα θέματα του, όλα τα ζητήματά του που είναι ανοιχτά, αλλά πρέπει με όλα τα ανοιχτά ζητήματα ταυτόχρονα να τρέξει και το κομμάτι της ενίσχυσης του ρόστερ, έτσι. Είναι σε φάση αναμονής απαντήσεων σε διάφορες περιπτώσεις, και από την ελληνική αγορά και από την ξένη. Από την ξένη δεν αποκλείεται κιόλας, δεν θέλω να ρισκάρω για μέσα την ημέρα, αλλά νομίζω ότι άμεσα περιμένει μια απάντηση για έναν guard, τον οποίο έχει έρθει σε επαφή και φαίνεται δύο πλευρές να είναι κοντά. Έχει κάνει και τις επαφές στο κομμάτι των Ελλήνων. Εκεί βέβαια είναι λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση. Εξηγήσαμε τι παίζει με τον Γιάνκοβιτς. Στην επαφή που έχει γίνει με τον Παπαντονίου, υπάρχει μια απόσταση στις δύο πλευρές όχι τόσο μεγάλη, αλλά ο Παπαντονίου έχει και μια πολύ καλή πρόταση από τη Λάρισα, που την έχει σαν ασφάλεια, να το πω. Αν και ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι θέλει να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, θέλει να παίξει τον Μπάσκετ Ζάμπρος Λίνγκ, θέλει να παίξει στον ΠΑΟΚ, αλλά πρέπει κιόλας να ικανοποιηθεί στο μέτρο δυνατού, βέβαια, σε αυτά τα οποία θέλει και ζητάει. Γενικά νομίζω ότι οι επόμενες αυτές οι μέρες θα έχουν κινητικότητα σε αυτό το κομμάτι. Δεν γίνεται και αλλιώς, έτσι. Δηλαδή είμαστε 26 Αυγούστου, 27 σήμερα. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να ενισχύσει το ρόστερο το δυνατό συντομότερο, ούτως ώστε στα φιλικά τουρνουά τα οποία θα δώσει, δηλαδή και στα Μαυροσκούφια εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε ένα τουρνουά που θα βρεθεί στη Βουλγαρία στα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά τα Μαυροσκούφια,
να έχουμε μια εικόνα όσο δυνατόν πιο πλήρους ρόστερ από τον, από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι σε εκείνα τα τουρνουά, αν όλα πάνε καλά, ο ΠΑΟΚ θα έχει, αν όχι, δεν νομίζω ότι το έχει 100% έτοιμο το ρόστερ του, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό θα έχει συμπληρωθεί. Οπότε μέσα αυτές τις μέρες περιμένουμε έτσι εξελίξεις στο κομμάτι των προτάσεων που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και στις απαντήσεις που περιμένει από διάφορες περιπτώσεις παικτών. Χθες ο Κώστας Λεβαράκης νομίζω ότι πιο πολύ έμεινε στο κομμάτι του ΠΑΟΚ και του κλίματος γύρω από την ομάδα και της κατάστασης που επικρατεί και πολύ λίγο στο αγωνιστικό και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Έτσι, όταν δεν ξέρει, δεν έχει στα χέρια του τους παίκτες τους οποίους μπορεί να έχει στο μυαλό του. Έτσι. Και ήταν απόλυτα φυσιολογικό να συζητήσει για αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει. Ζήτησε συσπήρωση, το έχει πει και τις προηγούμενες φορές και νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Και γενικά σε αυτό το κομμάτι, εδώ και περίπου μια εβδομάδα μετά από εκείνη τη συνάντηση στα γραφεία του Ερασιτέχνη, υπάρχει κινητικότητα σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει και με τα χρήματα που έδωσε ο κ. Σαμυρίδης και με κινητοποίηση κάποιων επιχειρηματιών που είναι δίπλα στην ΚΑΕ και τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως και με αγορά διαρκείας και με χορηγίες, ούτως ώστε η ομάδα να μπει σε κάποιες, να μπει σε δράκες, ας πούμε, για να προσπαθήσει να φτιάξει ένα ρόστερ. Αυτά τα πράγματα έχουν γίνει. Μάλιστα χθες δόθηκαν γέφυρα χρήματα σε παλιότερες οφειλές και σε ξένους παίκτες, ειδικά σε αυτούς που ήταν ουσιαστικά ένα βήμα πριν τη FIBA. Φυσικά το θέμα δεν λύθηκε, όπως καταλαβαίνουμε. Έτσι, δεν είναι ότι δόθηκαν όλα τα χρήματα και εξοφλήθηκαν, αλλά δόθηκε ένα ποσό το οποίο είναι σαν προκαταβολή δεκανονισμού, να το πω έτσι. Γενικά, όπως εξηγούσαμε τις προηγούμενες μέρες, η προτεραιότητα του ΠΑΟΚ ήταν να δοθούν κάποια χρήματα στους παίκτες που είναι στην ομάδα, όπως και δόθηκαν. Έτσι. Πάλι και αυτά όμως δεν είναι ούτε όλες τις εφηλίες ούτε τίποτα, είναι ένα ποσό τέλος πάντων το οποίο δόθηκε και στο Μαργαρίτη και στο Σχίζα. Να τρέξει όσο μπορεί το κομμάτι παλιών οφειλών για να μην κινδυνεύει άμεσα. Ναι. Έτσι. Και δεν αναφέρομαι στο θέμα του Μιλιάνοβιτς τώρα που είναι 1500 ευρώ. Έτσι. Μιλάω για άλλες περιπτώσεις που και αυτές κάπως διευθετήθηκαν σε πρώτη φάση και μετά να τρέξει σε επαφές του για να κάνει ομάδα. Αυτή τη στιγμή, εδώ και μια εβδομάδα, αυτά γίνονται στον ΠΑΟΚ. Μένουμε τώρα να δούμε τις επόμενες κινήσεις που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του ρόστερ. Νίκο, πόσους ξένους μπορεί να πάρει μια ομάδα στην Α1 φέτος? Έξι. Έξι. Φαντάζομαι θα έχει έξι. Δεν ξέρω να πάω ότι θα έχει έξι. Πιστεύω θα είναι 5 με 6. Πιστεύω ότι θα είναι. Α, δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα τους εξαντλήσει να πάρει έξι δηλαδή. Ξέρεις τι, δεν υπάρχει βεβαιότητα γιατί δεν μπορείς να είσαι σίγουρος στο κομμάτι των Ελλήνων. Δηλαδή, εξηγούσαμε χθες ότι ναι, ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να πάρει τον Γιάνκοβιτς. Υπάρχει μια επαφή που μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει κάτι. Αλλά μπορεί να γίνει μια νέα επαφή 10 Σεπτεμβρίου, που δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζουμε, και από εκεί να μπορεί να προκύψει κάτι. Έτσι, όχι μόνο με τον Γιάνκοβιτς, με διάφορους παίκτες που μπορεί να είναι αυτή την εποχή διαθέσιμοι, να είναι μακριά όσον αφορά το κομμάτι το οικονομικό, αλλά μετά πολύ καιρό να είναι πιο κοντά οι δύο πλευρές. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορούμε να σιγουριάσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει 6 ξένους. Έτσι. Το πιθανότερο είναι εκεί, στο 5 με 6. Και η λογική λέει για δύο στην περιφέρεια που θα έχουν το ρόλο του οργανωτή Παύλα Σκόρερ, έναν που να είναι λίγο πιο, να έχει λίγο άλλο ρόλο στη λογική του rebound, της άμυνας, της ενέργειας, και μετά πάμε για δύο ακόμα μέσα στη ρακέτα ή εκεί κοντά στη ρακέτα ή και τρεις. Έτσι, αυτό έχει να κάνει τώρα με το τι μπορείς να βρεις και από την ελληνική αγορά, τι μπορεί να προκύψει. Αλλά ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει δυνατότητα να το πάει έτσι. Το πάει βήμα-βήμα πραγματικά. Αυτό που πολλές φορές ο Λεβαράκης θες και έτσι είναι όντως. Πάει πραγματικά βήμα-βήμα την κάθε εκτόθεση. Γιατί δεν έχει ένα μεγάλο πορτοφόλι. Δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το πώς θα είναι σε ένα μήνα από σήμερα. Μπορεί να είναι καλύτερα, μπορεί να είναι και χειρότερα. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθεί να πάει βήμα-βήμα την οποιαδήποτε υπόθεση. Έχει να κάνει με τα γραφική, έχει να κάνει τέλος πάντων οικονομική και όλα αυτά. Νίκο, από τις υπόλοιπες ομάδες, πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες, αν και ακόμα είναι νωρίς, γιατί φαντάζομαι δεν έχουμε εικόνα για τα ρόστερ και τους παίκτες και τις δυνατότητές τους, αλλά πώς βλέπεις τις ισορροπίες? Περισσότερες ομάδες το ρόστερ το έχουν διαμορφώσει. Δηλαδή, οι ομάδες οι οποίες είναι πολύ πίσω είναι ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Πανιώνας που και αυτός κάνει κινήσεις τις τελευταίες ημέρες, χθες ανακοίνωσε το Lucky Jones, και η Λάρισα η οποία πήρε το Wildcard την προηγούμενη εβδομάδα ως Ερμής Αγιάς, και τώρα και αυτή τρέχει να κάνει ομάδα. Έχει συμφωνήσει με τον Βασίλη Φραγκιά, τον έχει ανακοινώσει τον προπονητή. Και κοίταξε να σου πω λίγο κάτι.
Δεν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε για roster και το πώς θα παίξουν και το όλα αυτά. Μιλάμε με τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Προφανώς και η ΑΕΚ έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί δεν υπάρχει το Ολυμπιακό χρόνο, οπότε θέλει να βρεθεί στους τελικούς πιθανολογώ. Ο Προμηθέας που είναι μια ομάδα που θα παίζει στο EuroCup του χρόνου, που είναι πιο απαιτητικό από τον Basketball Champions League, έχει κάνει και αυτό κινήσεις εδώ και καιρό. Να και ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που ξέρουμε όλοι ότι έχει ένα καλό πορτοφόλι. Ο Ήφαιστος πάλι θα είναι αρκετά δυνατός. Ο Ιωνικός είναι μια ομάδα που έρχεται από την Α2 και επίσης έχει κάνει καλές κινήσεις. Ο Νταμάλ Τζον συνεχίζει εκεί. Το Περιστέρι και πάλι, οκ. Okay. Άλλαξε σε σχέση με πέρσι γιατί του φύγει ο Πεδουλάκης και ο Μπέντιλ που πήγαν στο Παναθηναϊκό και οι δύο που ήταν πολύ σημαντικοί παίκτες. Αλλά αν έλαβε ο Ζούρος ένας πολύ εύρος προπονητής, ο Χάτσετ συνεχίζει εκεί. Έχουν κάνει και αυτές τις κινήσεις. Το Σαλούστρος. Και ο Ηρακλής έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις. Γενικά μέχρι τώρα, αν πούμε ότι η πρώτη τριάδα είναι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Προμηθέας, έτσι, πάντα θεωρητικά, από εκεί και κάτω υπάρχει ο Ιωνικός, υπάρχει ο Ήφαιστος, υπάρχει ο Ηρακλής, υπάρχει το Περιστέρι. Το Περιστέρι που θα έχει και τα μπέζοντα του χρόνου. Έτσι, ναι. Θα παίζει στους ομίλους, είναι και αυτό μια παράμετρος. Και να δούμε από εκεί και πέρα τι ομάδες θα κάνουν το Πάο Κλάρι για να ξέρουμε που τι μπορούν να κυνηγήσουν. Έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, σήμερα που μιλάμε και ο Πάο και ο Άρης είναι οι ομάδες με τα μικρότερα ρόστερ, με θέματα πολλά οικονομικά και χωρίς να ξέρουν, όχι τι τους ξημερώνει τόσο, όσο το πώς θα πάνε μέσα στη σεζόν. Έτσι. Γι' αυτό το αναφέρουμε. Εντάξει, θα δούμε. Ναι. Θα αρχίσουν σιγά σιγά και τα φιλικά από τις επόμενες ημέρες. Και εκεί ειδικά λίγο μετά τις πρώτες 4-5 μέρες του Σεπτεμβρίου, μετά θα έχουμε και μια εικόνα και αγωνιστική πάνω κάτω από τις ομάδες περισσότερες. Στο στάδιο που είμαστε, Νίκο, κάτι τελευταίο, υπάρχει κάποια ελλειμμένη απόφαση κάποια παιδιά από την εφηβική ομάδα να είναι ενεργά μέλη της πρώτης ή ακόμα δεν έχει? Όχι, ακόμα. Όχι. Ελλειμμένη απόφαση δεν υπάρχει. Πιθανολογώ και πάλι το λέω το πιθανολογώ γιατί είναι αυτό που εξηγούσα πριν, το βήμα-βήμα. Είναι ανάλογα το τι θα έχεις από ρόστερ. Πιθανολογώ ότι κάποια από αυτά τα παιδιά θα είναι στην ανδρική ομάδα του χρόνου. Δεν ξέρω αν θα είναι με κάποιον ρόλο. Αυτό με ρωτάει. Δηλαδή το να είναι, ξέρω εγώ, ένα το στέφι, για παράδειγμα, να το πω έτσι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ο σχεδιασμός είναι για κάτι, δηλαδή ουσιαστικά ο ενδέκατος, ο δωδέκατος ή ακόμα και ο δέκατος τέτος να είναι παιδιά που είναι τέλος πάντων από την εφηβική ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει και το Καραμανόλο και το Καρά. Έτσι, που είναι δύο παιδιά που δεν είναι έφηβοι, okay, είναι λίγο πιο μικροί και οι δύο πέρσι δεν έκαναν κάτω φόρο στην Α2. Ο Καραμανόλος στην Καστοριά και ο Καρά στην Καρδίτσα. Ναι. Αλλά από το να μένα στον ΠΑΟΚ και να μην παίζανε καθόλου, βρέθηκαν εκεί, πήραν κάποιες εμπειρίες και όλα δείχνουν ότι θα είναι φέτος κανονικά στο ρόστερ. Ναι. Οπότε υπάρχουν και αυτοί οι δύο που έχουμε στο όνομα. Βάλε και το Σχίζα, βάλε και το Μαργαρίτη, φτάσαμε τους 4. Πιθανότατα και το Τσόχλα 5. Βάλε και 5 Αμερικανούς, σου λέω εγώ. Φτάσαμε τους 10. Και αν προκύψει κάποια λύση με ελληνική αγορά, 11. Μπακαλίστηκε εντελώς το λέμε. Αλλά κάπως έτσι. Οπότε μετά μένουν για κάποιες θέσεις και ίσως για κάποιους ή για κάποιους έφηβους. Ναι. Άντε να δούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να πάμε στο η ομάδα και οι διοικούντες το βλέποντας και κάνοντας, έτσι δεν είναι λίγο μια κατάσταση? Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς. Και θα το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά που μιλάμε, όσο δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η συνέντευξη του κυρίου Αμπελίδη στον ΠΑΟΚ θα δούμε την εβδομάδα, πρέπει να την ακούνε όλοι στους πολίτες με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ήταν ξεκάθαρος όταν είπε ότι ουσιαστικά βγάλαμε την ΚΑΕ από τον κρεμό για 10-15 μέρες. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Έτσι. Μετά από αυτές τις 10-15 μέρες, αυτές που περνάνε, έτσι, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει ξανά να κάνει και άλλες επαφές ανάλογες, ίσως με νέα επαφή με την οικογένεια Σαββίδη για να ξέρει πού μπορεί να κινηθεί σε βάθος της σεζόν πλέον, έτσι, και όχι σε βάθος 2-3 εβδομάδων. Μακάρι να είχε χρόνο ο κύριος Αμερίδης να είναι και στο συμβούλιο της ομάδας. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο η αγάπη του για το σύλλογο, το έχει αποδείξει με τον πλέον έτσι τεράστιο τρόπο, βάζοντας χρήματα. Και χρήματα όχι 1000 ευρώ και 2000, μιλάμε για χρήματα τώρα, εντάξει. Μα με τα δικά του τα χρήματα έχει καλή αυτή. Αυτά τα οποία λέγαμε πριν για κάποιες προκαταβολές διακανονισμών, κάποια χρήματα που δόθηκαν σε παίκτες και όλα αυτά, με τα δικά του χρήματα τα έχουν. Ναι. Έτσι. Την λοιπόν, φαντάζομαι, Νίκο, για να το κλείσουμε, ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ φέτος θα είναι να μην έχει προβλήματα στην Α1, να μην αυξήσει, να μην υπάρχει κάποιο χρέος έστω καινούριο της τάξης των 10 ευρώ
και να κλείσει όσο μπορεί από τα παλιότερα. Νομίζω κάπως έτσι είναι το ιδανικό πλάνο, έτσι δεν είναι? Νομίζω το ιδανικό πλάνο θα είναι μια ομάδα πολύ value for money, έτσι, στο αγωνιστικό, η οποία να είναι το δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστική στην Basket League και στο Basketball Champions League, έτσι, που είναι κάτι το οποίο είναι, ξέρεις, πώς το βλέπεις το ποτήρι, μισογεμάτο, μισοάδιο. Για μένα είναι μισογεμάτο για το Champions League, ναι, να σου πω την αλήθεια. Είναι μισογεμάτο γιατί μπορείς και μέσα στη σεζόν και από εκεί να βρεις πράγματα και να το προτείνεις σε παίχτες ξένους, ειδικά που είναι μέσα στην Ελλάδα. Και επίσης το πρεστίζει το ευρωπαϊκό, έτσι. Είναι καλό ο ΠΑΟΚ να παίζει στην Ευρώπη. Εμένα δεν μου φαίνεται κακό. Έτσι. Απλά το θέμα είναι να είναι όπως πρέπει αγωνιστικά για να μην του δημιουργεί θέμα η Ευρώπη. Ναι, και στο κομμάτι το άλλο, όσο δυνατόν μεγαλύτερη διαθέσεις των οφειλών για να μην κινδυνεύεις με μπαν. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να λειτουργήσει αν έχει μπαν. Δεν μπορεί. Θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό. Άμα αυτά τα πράγματα τα δύο γίνουν, η χρονιά θα βγει. Αν δεν γίνουν, θα υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Μοσχοβίτης. Στην κουβέντα που είχαμε με αφορμή την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, ας το πούμε και προπόνηση. Δύσκολο το έργο του Κώστα Βλεβαράκη στο ξεκίνημα. Δύσκολο θα είναι και όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά τουλάχιστον, αγάπη, θα έχει προσβεστές. Θα έχει μπασκετμπολίστες, επαγγελματίες, εντάξει, με πολλούς ξένους. Θα γεμίσει σιγά σιγά το ρόστερ. Τώρα, τι μπορεί να καταφέρει το νέο ρόστερ υπό τις οδηγίες του Κώστα Φλεβαράκη, θα το δούμε στην πορεία. Ό,τι και να πούμε για την ομάδα μπάσκετ, στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, κινδυνεύουμε να εκτεθούμε. Λοιπόν, εγώ λέω, αγάπη, να κάνουμε την κλήρωση σιγά σιγά. Να την κάνουμε. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Στέλνει φίλος με το ιστορικό πανό της θύρα 4 που αποουσιάζεται, δύο τελευταία παιχνίδια, γνωρίζετε κάτι? Χωρίς να παίρνω όρκο, νομίζω είναι σε φάση δημιουργίας καινούριου. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Το παρατήρησα, δεν το έχω ψάξει, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, μη στέλνετε άλλα μηνύματα για την κλήρωση. Αγάπη, θέλω 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 29. Λοιπόν, το 2. Ναι. Το 7. Mm-hmm. Το 16. Mm-hmm. 22. Ναι. Και 19. Ωραία, μισό λεπτό να πω και τους νικητές, γιατί είναι λίγα τα μηνύματα σχετικά με άλλες φορές. Λοιπόν, πρώτο εισιτήριο Μωραΐτη Σταμάτης, το κινητό σε 6-24. Είπε στο 7 Στεφανίδης Μωυσής, το κινητό σε 8-33. Τρίτο εισιτήριο, το αριθμό 16, Ερνέστος Λουκάς, το κινητό σε 7-58. Τέταρτο εισιτήριο, το Παλίδης Νίκος, και είπε στο 19, Παύλος Τόμας, το κινητό σε 2-38. Μωραΐτη Σταμάτης, Στεφανίδης Μωυσής, Ερνέστος Λουκάς, το Παλίδης Νίκος και Παύλος Τόμας. Θα ενημερωθείτε, παιδιά, αύριο για τα εισιτήρια. Δηλαδή, μην αγχωθείτε αν σας πάρει τηλέφωνο η Μαριλής στα επόμενα λεπτά. Έτσι είναι, αγάπη? Ναι, η Μαριλής αύριο. Αλλά κανονικά θα ανακοινώσουμε εμείς τα ονόματά σας. Οι περισσότεροι από εσάς ξέρετε τη διαδικασία. Άμκα και ταυτότητα. Θα σας πάρει η Μαριλής αύριο. Αύριο να έχετε λίγο το νου σας. Θα πείτε τα στοιχεία για να κερδίσετε τα εισιτήρια που κερδίσετε για το ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Την Κυριακή στην Τούμπα στις 7. Στέργιο. Αρχικά ήταν στις 8. Υπήρξε μια μικρή αλλαγή ώρας. Ναι. Η σέντρα θα είναι στις 7. Λοιπόν. Είπαμε, έχω σημαδέψει τη διακοπή της εθνικής. Πρέπει να βγω τώρα στο στούντιο να κλάψω λίγο, Στέργιο. Είμαι έτοιμη πραγματικά. Το Βάκερ είχε βγει εδώ. Δημήτρη, λοιπόν, κρατήσου. Θα... Εντάξει, έχεις να πεις κάτι άλλο? Θα σας πω τώρα έξω. Α, εντάξει, okay. Δεν είναι πολύ διαφωνικό το που θα σας πω τώρα. Λοιπόν, αυτά. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτάκια μετά τις 12, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το ραντεβού μας με εσάς του ραδιοφωνικού ΠΑΟΚ 24. Μέντε στο Λίμπερο 107,4. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.